Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα από τη μεριά του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, που είναι ο συνδιοργανωτής με το Βρετανικό Συμβούλιο αυτής της εκδήλωσης, του FameLab, για 7η συνεχή χρονιά. Σας καλωσορίζουμε στα προκριματικά του διαγωνισμού. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας, γιατί φέτος νομίζω ότι ξεπεράσαμε όλες μας τις προσδοκίες για συμμετοχή. Ευχόμαστε να το χαρείτε, όπως θα το χαρούμε κι εμείς. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την Επιτροπή, η οποία νομίζω για όλα τα χρόνια είχαμε την ίδια περίπου Επιτροπή, τον κύριο Αντώνη Καφετζόπουλο, τον κύριο Στάθη Γκόνο, την κυρία Ιωάννα Σουφλέρη. Να... όλοι πιστεύω ότι θα βγείτε κερδισμένοι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει η επικοινωνία της επιστήμης να καθιερωθεί, να γίνει ένας θεσμός και κυρίως οι νέοι ερευνητές να εξοικειωθούν με τέτοιου είδους δραστηριότητες που θα τις βοηθήσουν να είναι πολύ καλύτεροι στην επικοινωνία της επιστήμης. Έχω πει πάρα πολλές φορές και κάθε φορά που κάνω έτσι ένα μικρό πρόλογο για αυτό το διαγωνισμό, ότι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι πραγματικά πρωτοπόρο στην επικοινωνία της επιστήμης. 20 χρόνια και σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο του προγράμματος Επιστήμης Κοινωνία που είναι οι μορφωτικές εκδηλώσεις. Έχουμε καλέσει πραγματικά 1.044 ομιλητές. Έχουμε διοργανώσει 140 περίπου κύκλους ομιλιών και βεβαίως έχουμε κάνει και μεγάλες παράλληλες εκδηλώσεις. Πιστέψτε με ότι από όλους αυτούς τους ομιλητές είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μπορούσαν να γίνουν κατανοητοί στο ευρύτερο κοινό και να είναι και πάρα πολύ ευχάριστοι. Είναι όντως μια επιστήμη, η επιστήμη της επικοινωνίας της, μάλλον μια επιστήμη, η επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Πρέπει όλοι όσοι θέλουν να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία πραγματικά να μελετήσουν και να δώσουν μεγάλη βαρύτητα αν θέλουν πραγματικά να είναι ευχάριστοι στο κοινό στο οποίο απευθύνονται. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη βραδιά σήμερα, οι συμμετοχές είναι πολλές, θα παρακαλέσω την κυρία Ανδρίτσου που είναι να έρθει να πει και εκείνη, εκ μέρους του Βρετανικού Συμβουλίου, κάποιο χαιρετισμό και να μπούμε αμέσως στη διαδικασία. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στον 7ο διαγωνισμό FameLab και συγκεκριμένα στον προκριματικό γύρο της Αθήνας. Αύριο θα έχουμε τον προκριματικό της Θεσσαλονίκης, που αυτό σημαίνει απόψε οι 7 καλύτεροι θα μάθουν από απόψε πως περνάνε κατευθείαν στον τελικό. Οι υπόλοιποι θα περιμένουν να γίνει και ο προκριματικός της Θεσσαλονίκης και ανάλογα με τις καλύτερες βαθμολογίες θα σας ενημερώσουμε αύριο το βράδυ, το αργότερο την Παρασκευή το πρωί, ποια θα είναι η τελική δεκάδα. Όπως ακούσατε ήδη, ο διαγωνισμός αυτός έχει ξεκίνησε πριν 7 χρόνια εδώ στην Ελλάδα και στη δική μας γειτονιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε 9 χώρες. Είχε ξεκινήσει αρχικά την προηγούμενη χρονιά στη Μεγάλη Βρετανία και εξακολουθεί να είναι ακόμα και σήμερα ο πιο συναρπαστικός, μοναδικός θα έλεγα, διαγωνισμός επικοινωνίας της επιστήμης στον κόσμο. Ξεκίνησε με 9 χώρες, από τότε έχουν γίνει πάρα πολλά. Σήμερα ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα σε 4 υπήρους, με σχεδόν 25 χώρες νομίζω. Έως και πριν 2 χρόνια ο τελικός στη Βρετανία, στον οποίο ο νικητής, ο δικός μας εκπροσωπεί, γινόταν σε μία εκδήλωση. Ήταν ο τελικός, ήταν 10-12 χώρες, ο καλύτερος κέρδιζε. Τώρα έχουμε νικητές από 25 χώρες, οπότε έχουμε προκριματικούς και στη Βρετανία. Ακούσατε όμως πάρα πολλά για προκριματικούς, για τελικούς. Δεν είναι αυτή η ουσία του διαγωνισμού. Η ουσία του διαγωνισμού είναι το να μπείτε καταρχήν στη διαδικασία να κάνετε αυτό το πράγμα, να παρουσιάσετε σε 3 λεπτά ένα επιστημονικό θέμα, με γλώσσα απλή, κατανοητή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλο θάρρος και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω εδώ και ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει και παλιότερα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το masterclass στην επικοινωνία της επιστήμης που προσφέρεται σαν ένα από τα βραβεία του διαγωνισμού, αλλά και η πρόσβαση σε ένα δίκτυο, παγκόσμιο πλέον δίκτυο, FameLabbers,
οι οποίοι είναι μια περίεργη κατηγορία ανθρώπων, μπορούν να σταθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το πιο απλό στο πιο σύνθετο event, έχουν συμμετάσχει σε συνέδρια, έχουν συμμετάσχει σε νύχτες του ερευνητή, έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε εκδηλώσεις στην Αμερική δίπλα στον πρόεδρο Κλίντον, νομίζω, πες μου, πρώην πρόεδρο της Αμερικής, έχουν κάνει συναρπαστικά πράγματα. Δουλεύουν με παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα κάποιοι από αυτούς τώρα συμμετέχουν σαν μέντορες σε σχολεία για το πώς μπορούν τα παιδιά να μάθουν από πολύ μικρά για την επικοινωνία της επιστήμης. Όλα αυτά έχουν γίνει σε αυτά τα 7 χρόνια. Κάποιες αξίες όμως είναι σταθερές, όπως οι συνεργάτες μας σε αυτή την προσπάθεια, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Βήμα Science, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και όλοι αυτοί οι φορεί που μας αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία. Και φυσικά η κριτική μας επιτροπή, ο κύριος Στάθης Κόνος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο κύριος Αντώνης Καφετζόπουλος, που δεν χρειάζεται ό,τι και να πω. Είχαμε και την κυρία Ιωάννα Σουφλέρη από το Διευθύντρια στο Βήμα Science. Δυστυχώς της έτυχε κάτι προσωπικό και έπρεπε να λείπει. Ελπίζουμε να την έχουμε μαζί μας στον τελικό. Χωρίς να χρονοτυπώ, δίνω το λόγο στην κριτική μας επιτροπή και καλή επιτυχία σε όλους σας. Λοιπόν, να σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου και να σας καλωσορίσω στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Δεν θα πω πολλά, ήδη η Αναστασία τα ανέφερε. Κάνουμε εδώ και 7 χρόνια αυτό το διαγωνισμό, λειτουργούμε σαν μια παρέα. Άρα, το πρώτο που έχω να πω στους διαγωνιζόμενους, ευχαριστηθείτε το και χαλαρώστε. Εντάξει, δεν μοιράζουμε στιβαρά βραβεία, το κάνουμε για το κέφι μας και εμείς και εσείς. Θα είναι μια ευχάριστη βραδιά, άλλη μία σε ένα μήνα από ό,τι θα γίνει τελικός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όσο και αν είναι σημαντική η επικοινωνία της επιστήμης. Και τουλάχιστον αυτό είναι, τουλάχιστον για μένα και τον Αντώνη και όσους άλλους κατά καιρούς έχουμε βρεθεί στην Κριτική Επιτροπή, η επιθυμία και η επιθυμία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Και πρέπει και μετά από αυτό το διαγωνισμό να σκεφτούμε μαζί το πώς θα βγούμε προς τα έξω. Το χρειαζόμαστε σαν άτομα, το χρειαζόταν η χώρα πολύ περισσότερο. Τώρα, 2-3 πρακτικά πράγματα προτού δώσω το λόγο στον Αντώνη. Υπάρχει εδώ πέρα ένας κατάλογος με αγγλική αλφαβητική σειρά. Άρα, μεταφράστε το όνομά σας στα λατινικά για να ξέρετε με ποια σειρά θα μιλήσετε. Ανεβαίνετε, λέτε σε μισό λεπτό ποιος είστε, με τι ασχολείστε και γιατί θα μιλήσετε. Μετά έχετε ακριβώς 3 λεπτά. Στα 2,5 λεπτά η Κέτη θα κάνει αυτό. Θα σηκώσει το χέρι της. Θα σηκώσει το χέρι της. Και στα 3 λεπτά θα κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, και εκεί διαροπάλου σταματάτε. Μπορείτε να μιλήσετε είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Μετά θα έχουμε λίγο χρόνο εμείς, γιατί αλλιώς θα νυκτώσουμε. Θα σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, σχόλια και θα περάσουμε στον επόμενο. 2 λεπτά εμείς, Αντώνη, για να είμαστε σχετικά... 3 για να... Ναι, κάπου εκεί. Αλλά θα προσπαθούμε να μην ναι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αντώνη, θες να πεις κάτι? Θέλω να θυμίσω ότι πρέπει να το δείτε αυτό σαν μια ομαδική θεραπεία ενός πράγματος που προφανώς σας ενδιαφέρει για να βρίσκεστε εδώ. Δεν αναζητούμε τους κακούς, αναζητούμε τους καλύτερους. Ως εκ τούτου δεν αισθανόμαστε ότι πρέπει να λειτουργούμε σαν κριτική επιτροπή. Άλλωστε, 2 άτομα δεν ξέρω αν πληρούν την θυμική έννοια της επιτροπής. Αλλά πιο πολύ θέλουμε να λειτουργήσουμε σαν πιο έμπειροι από εσάς στην επικοινωνία της επιστήμης, σαν βοηθοί, σαν μέντορες, πάρτε το όπως θέλετε. 3 πράγματα αναζητούμε. Θέλουμε να μας διαφωτίσετε, να διαφωτίσετε το κοινό δηλαδή γύρω από το θέμα σας, να μάθουμε κάτι με μια κουβέντα. Θέλουμε να έχετε το χάρισμα, δηλαδή αυτό που θα μας παρουσιάσετε να είναι πιθανόν ψυχαγωγικό, συγκινητικό, διασκεδαστικό, δραματικό ή αγωνιώδες, αλλά πάντως να διευκολύνει την κατανόηση και τίποτα άλλο. Και τρίτον, πολύ βασικό, να είστε ακριβείς, επιστημονικά ακριβείς εννοώ. Πώς θα το κρίνουμε αυτό? Θα βρούμε τρόπο.
Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, τούτων λεκθέντων, Αντρέας Δημακόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Ανδρέας Δημακόπουλος. Ορίστε. Πιο ψηλά. Μπορώ να φωνάξω και πιο δυνατά. Λοιπόν, ονομάζομαι Ανδρέας Δημακόπουλος, είμαι βιολόγος και είμαι αυτή τη στιγμή ιδιωτικός υπάλληλος. Θα σας μιλήσω για ανακαλύψεις και για τελευταία, ας το πούμε έτσι, ευρήματα που αφορούν το RNA και ό,τι συνεπάγεται με αυτό. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις ανακαλύψεις που έχουν να κάνουν με το RNA. Το RNA αρχικά θεωρείται ότι είχε έναν επικουρικό ρόλο στη γονιδιακή έκφραση και μόνο κάποιες ανακαλύψεις που δεν είχε δοθεί μεγάλη έμφαση σε αυτές σχετικά με τις ενζυμικές δραστηριότητες που το συνοδεύουν, κίνησαν λίγο το ενδιαφέρον. Το μεγάλο, να το πω έτσι, η πορεία του RNA, θα έλεγε κανείς, από το βασικό εργαστήριο στην αίθουσα των Νόμπελ και στην πρακτική, στην καθημερινή πρακτική, ξεκίνησε το 1990 που ανακαλύφθηκε το φαινόμενο κατά το οποίο το δίκλωνο RNA μπορεί να ρυθμίσει τη γονιδιακή έκφραση, να επηρεάσει τη γονιδιακή έκφραση, και ως εκ τούτου μέσα από αυτό ανακαλύφθηκαν και διάφορα μικρά τέτοιου είδους τμήματα RNA, τα λεγόμενα micro-RNA, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το βραβείο Νόμπελ του 2006 στους ερευνητές που τον ανακάλυψαν, τον Andrew Fire και τον Craig Mello. Και εν συνεχεία, βέβαια, η σύνδεση του microRNA με μολυσματικές ασθένειες, με την ανάπτυξη των ασθενειών που είχαν να κάνουν με διάφορους μικροβιακούς παράγοντες και βέβαια και με την καρκινογένεση. Μετά την ανακάλυψη λοιπόν πολλαπλών τέτοιων microRNA με ρόλο σε αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες ασθενειών που σας είπα, είχαμε πλέον, φτάνουμε στο σημερινό επίπεδο όπου τα εργαστήρια προσπαθούν να ανακαλύψουν διαγνωστικές μεθόδους γύρω από αυτές τις ασθένειες και βέβαια στα εργαστήρια των φαρμακευτικών εταιριών ανακαλύπτονται νέες θεραπευτικές μέθοδοι με βάση το microRNA από μεγάλες εταιρείες που θεωρείται ίσως και η επόμενη γενιά, να το πω έτσι, των φαρμάκων, κατηγοριών φαρμάκων, τα οποία θα μπορέσουν ενδεχομένως σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα να δώσουν λύσεις σε νόσους που ακόμα μαστίζουν τον άνθρωπο, όπως είναι για παράδειγμα η πατήτιδα C, όπως είναι ο καρκίνος. Και να πούμε ότι, ας πούμε, έχουμε φτάσει ήδη σε επίπεδα κλινικών μελετών, κλινικών εφαρμογών φάσης 3 κλινικών δοκιμών, που σημαίνει ότι στα προσεχή χρόνια θα έχουμε την επόμενη γενιά ίσως θεραπευτικών παρεμβάσεων. Να περάσουμε δηλαδή από τα IBS τους αναστολής και τα ABS, τα μονοκλωνικά αντισώματα, στα RIBS ενδεχομένως, δηλαδή RNA inhibitors. Αντρέα, ευχαριστούμε πολύ. Να πω το εξής. Εγώ σαν ειδικός το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρω αν κάποιος δεν έχει σπουδάσει βιοεπιστήμες, εάν θα έπρεπε λίγο να του εξηγήσουμε το τι είναι το RNA. Αυτό είναι και μια ερώτηση σε όλους εσάς που δεν έχετε σχέση με τις επιστήμες. Δηλαδή, σκέψου ότι πολλές φορές θα χρειαστεί να μιλήσουμε για κάτι όπου κάποιος άνθρωπος πιθανά δεν γνωρίζει τίποτα. Ως προς τα microRNA ήταν πολύ καλό, αλλά θα ήθελα δύο πράγματα. Μια μεγαλύτερη εισαγωγή, τι είναι το RNA. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για αυτά, πρωτού φτάσουμε στα microRNAs. Και θα ήθελα λίγο παραπάνω δραματοποίηση. Αυτό θα σου το πει και ο Αντώνης λίγο. Επίσης, λέω εγώ τώρα και πάλι είναι θέμα του Αντώνη. Όταν ανοίγω σε κάτι που μιλάω, ένα χαρτί για να διαβάσω, θα πρέπει να διαβάσω κάτι πολύ σημαντικό και όχι απλά να θυμηθώ δύο ονόματα. Δείτε τους πολιτικούς στη Βουλή, όταν θέλουν να δείξουν ότι κάνουν κάτι σπουδαίο, λένε θα σας πω τώρα και κάθονται εκεί πέρα και το μελετάνε. Αυτό είναι καθαρά. Αυτό είναι καθαρά το δραματικό στοιχείο. Αντώνη. Δεν έχω κάτι σημαντικό να προσθέσω. Τα είπε πολύ σωστά ο Στάθης. Απλώς θα ήθελα να πω για όλους και για το μέλλον, προσπαθείτε να μην παρουσιάζετε θέματα που είναι της ειδικότητάς σας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έτσι δυσκολευόμαστε να κρίνουμε το εύρος των γνώσεών σας. Και δεύτερον,
γιατί παρασύρεστε πολύ εύκολα στη χρησιμοποίηση πολλών λέξεων που είναι τεχνικές και πολύ γνωστές στον κλάδο σας, αλλά πολύ τους άγνωστες στους υπόλοιπους. Η επικοινωνία της επιστήμης είναι αυτό ακριβώς. Να μην αφήνει σκιές μη κατανόησης. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Μιχάλης Γιαννουλάκης. Γεια σας. Ονομάζομαι Γιαννουλάκης Μιχάλης και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην ΑΣΟΕ. Θα μιλήσω για τον οικονομικό νόμο των φθηνουσιών οριακών αποδόσεων. Φανταστείτε ότι έχουμε έναν κόσμο στον οποίο μπορούμε να συνθέτουμε πρώτες ύλες και εργασία, που θεωρείται τα δύο πράγματα τα οποία ουσιαστικά συνιστούν τις κυρίες κατηγορίες για να παράγουμε κάτι, και στα οποία κάθε φορά το προϊόν το οποίο θα παράγουμε θα είναι οριακά όλο και μεγαλύτερο από το προϊόν το οποίο παρηγάγαμε την προηγούμενη φορά, όταν χρησιμοποίησαμε πάλι αυτά τα δύο στοιχεία. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι έχουμε ένα κομμάτι γης και σε αυτό βάζουμε, είναι 10 αγρότες. Και ο δέκατος αγρότης παράγει 12 ντομάτες. Αν βάλουμε άλλον ένα αγρότη, κρατώντας όμως τα άλλα στοιχεία σταθερά, θερμοκρασία, τη γη, δηλαδή τις διαστάσεις του χωραφιού, τότε αυτός θα παράγει 14 ντομάτες. Ο επόμενος θα παράγει 18 ντομάτες. Και ούτω καθεξής, ο καθένας θα παράγει περισσότερες ντομάτες από το προηγούμενος αγρότης. Τότε θα τίθεται το ερώτημα του πόσους αγρότες τελικά πρέπει να βάλουμε σε αυτό το κτήμα. Η απάντηση θα είναι η ίδια με το, αυτό που θα περιγράψω τώρα. Φανταστείτε ότι έχουμε μια γλάστρα που έχουμε φυτέψει μια βοκαμβίλια. Και σε αυτή τη βοκαμβίλια, από κάποιο σημείο και μετά, έχοντας βάλει λίπασμα, ξαναβάζοντας λίπασμα, η βοκαμβίλια αναπτύσσεται κατά 5 πόντους. Ξαναβάζουμε λίπασμα και η βοκαμβίλια αναπτύσσεται κατά 8 πόντους, κατά 10 πόντους. Τότε θα πάλι τίθεται το ερώτημα του πόσο λίπασμα πρέπει να βάλουμε σε αυτή τη γλάστρα, κρατώντας φυσικά πάλι όλα τα άλλα στοιχεία σταθερά. Η απάντηση, όπως και στο προηγούμενο ερώτημα, είναι ότι θα πρέπει να βάλουμε άπειρο λίπασμα ή και, όπως και πριν, να χρησιμοποιήσουμε άπειρους εργάτες, να έχουμε μια τεράστια βοκαμβίλια και να έχουμε μια τεράστια παραγωγή ντομάτας. Βέβαια, τώρα κάποιο εξυπνοπούλη θα ρωτήσει, γιατί δεν κάνουμε μια πολύ μεγάλη βοκαμβίλια να γλιτώσουμε και τις κοτσιλιές στην Αθήνα. Η απάντηση έρχεται από την οικονομική θεωρία και μας λέει ότι δυστυχώς υπάρχει ο νόμος των φθηνουσιών οριακών αποδόσεων. Και ότι από κάποιο σημείο της παραγωγής και μετά, αν προσθέτουμε πρώτες ύλες, αυτές έχουν απόδοση, δηλαδή αυτό που μας δίνουν το προϊόν που παράγουμε, είναι κάθε φορά οριακά μικρότερο από αυτό που βγήκε από την προηγούμενη φορά που συνδυάσαμε τις πρώτες ύλες. Από κάποιο σημείο, δηλαδή, παίρνουμε φθήνουσα οριακή. Οριακό προϊόν ή φθήνουσα οριακή χρησιμότητα, όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι. Τώρα, αυτό που με εξητάρει στη θεωρία των φθηνουσιών οριακών αποδόσεων είναι ότι μπορεί να εξηγήσει πράγματα για τα οποία δεν είχαμε σκεφτεί ότι μπορεί να εξηγήσει. Για παράδειγμα, συζήταγα με ένα φίλο μου τις προάλλες για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και πώς είναι δυνατόν σήμερα να μην παράγουμε τίποτα εκτός από ωραίες τουρίστριες, ενώ όταν είχαμε μπει στα πρώτα στάδια της παραγωγής μετά τον πόλεμο, να υπάρχει αυτό το τεράστιες πολυκατοικίες στην Αθήνα και τα τεράστια πράγματα. Η απάντηση είναι ότι στα πρώτα στάδια της παραγωγής, το κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε έδινε οριακό προϊόν, οριακή παραγωγικότητα μεγαλύτερη από ό,τι στα επόμενα στάδια της παραγωγής. Να προειδοποιήσω εδώ ότι ο νόμος των φθηνουσιών οριακών αποδόσεων έχει κακές επιρροές στη σχέση μας και έτσι, όταν για παράδειγμα ρώτησα την κοπέλα μου αν ήθελε να της δώσω ένα φιλί το προηγούμενο βράδυ, μου είπε όχι, γιατί το δέκατο φιλί από σένα έχει μικρότερη οριακή απόδοση από το πρώτο του ξαδέρφου σου. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω μια μικρή θολούρα στο κεφάλι μου. Αισθάνομαι δηλαδή ότι ενώ ήταν πολύ, ας την πω, δημιουργική η παρουσίασή σου, δεν ξέρω αν έπρεπε το κομμάτι που συνέδεσες την βουκαμβίλια, τους άπειρους εργάτες, με την πραγματικότητα γύρω μας έπρεπε να είναι λίγο πιο ισχυρό. Έχω αυτή την αμφιβολία. Mm-hmm. Πως έπρεπε να είναι πιο παραστατικό. Πιο παραστατικό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα από την πραγματική παραγωγή. Mm-hmm. Αυτό. Οκ, okay, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Σίγουρα το ευχαριστήθηκα που σε άκουσα.
Αλλά στο επιστημονικό κομμάτι θα ήθελα ίσως και εγώ, δηλαδή μάλλον συμφωνώ με τον Αντώνη, ίσως να έμπαινα πιο σφιχτά στο νόημα. Αλλά κατά τα άλλα ήταν μια ωραία παρουσίαση. Για να δικαιολογηθώ έτσι κάπως, έδωσα στάνταρ παραδείγματα από αυτά που χρησιμοποιούν παιδιά του προπτυχιακά. Αυτό ήταν το κριτήριο που τα επέλεξα. Ας πούμε, οι εργάτες στο σταθερό κομμάτι γης και η γλάστρα είναι στάνταρ παραδείγματα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Αλέξανδρος Γκόμες. Αλέξανδρος Γκόμες. Ορίστε. Ο Αλέξανδρος έχει ξαναπάρει μέρος στο FM Lab. Ναι, εγώ έχω ξαναπάρει μέρος και πέρυσι, με θυμούνται από ό,τι φαίνεται. Ναι. Και τώρα τελειώνω θέλοντας τον Ιούνιο το FBC. Κάνω ειδικότητα σε εξαρτήσεις στον Δαφνή. Και για να μην βαριέμαι με τα απογεύματα, πάω και σε άλλη μια σχολή τεχνολογίας φαρμάκων. Αυτά. Ναι. Λοιπόν, να σας πω ότι ξεκινάω. Ξεκινάω τώρα. Δεδομένου ότι η δική μου παρουσίαση έχει τον τίτλο «Το δηλητήριο στις τσέπες σας» και λέγοντάς σας ότι το φυτό που περιέχει την ουσία που ψάχνουμε το έφερε ένας Γάλλος από τη Βραζιλία που λέγεται Ζαν Νικότ, ποια ουσία ψάχνουμε? Νικοτίνη ψάχνουμε. Εννοείται ότι ψάχνουμε την νικοτίνη. Και ο φίλος μου εδώ θα πει αγαπάμε νικοτίνη. Να δούμε, αγαπητέ μου φίλε, αν θα την αγαπάς και μετά την παρουσίαση. Γιατί η νικοτίνη ανήκει σε μία κατηγορία φυτοχημική η οποία λέγεται αλκαλοειδή. Και τι με νοιάζουν εμένα αυτά τα αλκαλοποστάπες, θα πει ο άσχετος φίλος μας. Θα έπρεπε να σε νοιάζουν, γιατί τα αλκαλοειδή είναι μια φυτοχημική ομάδα, ναι, που δεν μας νοιάζει. Αλλά έχουν ένα χαρακτηριστικό. Αν χρησιμοποιήσουμε πολύ μικρή ποσότητα από αυτά, δίνουν πολύ ισχυρή αντίδραση στον οργανισμό. Δηλαδή, μπορεί να είναι είτε πολύ δυνατά φάρμακα, είτε πολύ ισχυρά δηλητήρια. Στην προκειμένη περίπτωση, το τσιγάρο έχει μέσα νικοτίνη. Πόση και πόση μπορεί να μας δηλητηριάσει? Μόλις 40 με 60 χιλιοστά του γραμμαρίου. Δηλαδή όσα έχουν δύο τσιγάρα περίπου. Φανταστικό. Και εγώ, ρε φιλαράκι, γιατί δεν έχω πεθάνει ακόμα που καπνίζω όλη τη ζωή, λέει ο φίλος μου. Δεν έχεις πεθάνει ακόμα κι εσύ και πολλοί φίλοι σου μπορεί να καπνίζετε σαν τις καμινάδες της Χαλιβουργικής. Γιατί καπνίζετε τα τσιγάρα σας. Ουσιαστικά τα καίτε. Άπαξ και κάψεις την νικοτίνη, δηλαδή το τσιγάρο. Έχει κάθε τσιγάρο περίπου 20 χιλιοστά του γραμμαρίου. Ένα μονάχα χιλιοστό μένει μέσα. Αν όμως τα έτρωγες ή τα μασούσες, θα είχε απορροφηθεί είτε από το στόμα, που σημειωτέων είναι από τις λίγες ουσίες που απορροφάται από το στόμα, η νικοτίνη, ή από το έντερο, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο. Πόρε φιλαράκι! Κι εγώ τώρα από την τρομάρα μου θα φάω τσιγάρα μου. Όχι, δεν περιμένω να φας τη τσιγάρα σου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιμένω είναι να γίνεις λίγο πιο υπεύθυνος και λίγο πιο προσεκτικός από τη στιγμή που κουβαλάς μέσα στις τσέπες σου τόσο ισχυρά δηλητήρια κάθε μέρα. Και τι θα πει αυτό? Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία που θα σας δώσω και μετά για να το διασταυρώσετε. Σύμφωνα με στατιστικά, λοιπόν, πάνω από 1.000 παιδιά κάτω των 3 ετών, εννοείται, κάθε χρόνο μασούν ή καταπίνουν καπνό ή τσιγάρα. Που θα πει ότι κανένας από αυτούς, γονιός ή θείος, δεν ήθελε να δηλητηριάσει παιδί ή ανιψάκι. Άρα, προσέχουμε που αφήνουμε τα τσιγάρα μας, γιατί και εκείνοι οι κακόμοιροι κάπου ξέχασαν τα τσιγάρα τους μέσα στο σπίτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πολύ καλή, μ' άρεσε το σκηνοθετημένο. Πάρτε το έτσι σε μια ιδέα το πώς έτσι μπορούμε να κάνουμε μια ομιλία πιο ευχάριστη.
πολύ καλό, θα περίμενα ένα ακόμα καλύτερο τέλος. Ναι. Ωραία τα παιδιά, αλλά δεν ξέρω αν το μείζον θέμα είναι απλά να αφήνουμε το τσιγάρο που τύχει. Ίσως είναι κάτι άλλο. Μόνο αυτό. Εγώ τουλάχιστον αν το έπαιζα θα σκεφτόμουν κάτι άλλο, αλλά δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Συμπληρωματικά σε αυτά που υποστάθησε, όταν πιάνει κανείς ένα τεράστιο θέμα, δηλαδή ανάμεσά μας φαντάζομαι ότι υπάρχουν καπνιστές, εγώ είμαι, το παρατήρησαν όλοι όταν έβγαινα έξω και έμπαινα. Πρέπει και ανάλογα τα επιχειρήματα να είναι πολύ ίσχυρα. Ναι, και παρήχα... Γιατί το θέμα είναι συνηθισμένο, έχουν ακουστεί εκατομμύρια επιχειρήματα. Το καινούργιο πρέπει να είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακά ισχυρό. Γι' αυτό και δεν εστίασα στο κόψε το κάπνισμα. Γιατί και τώρα που κάνουμε και με τις εξαρτήσεις, τράβα, πες το να κόψω το κάπνισμα. Μια κουβέντα είναι αυτό, δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ. Μην το φάτε με τσιγάρο σας, παρακαλώ, θα μου σπουλιάσει. Καπνίζεις? Όχι, ποτέ δεν έχω καπνίσει. Ευχαριστώ, γεια σας. Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, Ιβάν Γιούριτς. Γεια σας. Μπορώ να το βγάλω αυτό? Όχι, εντάξει είμαι. Θα νιώθω rockstar. Ναι. Α, ναι, πρέπει να κάνω introduction. Εγώ θα μιλήσω στα αγγλικά, νομίζω, ελπίζω να μην πειράζει. Και είμαι νευροεπιστήμονας. Έχω δουλέψει με πίθηκους και μωρά 10 μηνών, όχι ταυτοχρόνως. Και ναι, τώρα δεν είμαι πια φοιτητής, δυστυχώς. Δεν έχω free pass για τίποτα. Εργάζομαι ως μερικές φορές καθηγητής, αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων και θα σας μιλήσω για psycholinguistics. Ψυχολιγουιστικά, ίσως. Okay, so... Neuropsycholinguistics, rather, is a broad topic that covers psychology, neuroscience, and linguistics. Mainly, though, the linguistics component. So, what is it all about? There, in the 1800s, so over two centuries ago, there was a group of kind of psychologists and kind of crazy people who studied what we thought about. They were called the introspectionists. Now, metacognition is the big thing. We're no longer studying what we're thinking, but we're studying what we're thinking about what we're thinking and what we're feeling about what we're thinking. We like to simplify things in today's society. So, what is metacognition all about? It's really quite simple. Take fluency at this end. What is fluency? Fluency is simple, crystal clear information, unlike what I'm delivering to you now. So we have fluency at this side of the spectrum, and on the other side of the spectrum, we have disfluency, hazy, obscure information. Fluency is generally good. People like fluent things, things that make sense to them, things that are clear. Disfluent things, bad. They confuse us. They scare us. What is going on? I don't understand. Science, ha! You know? So here's a little test that was done in a firm in the U.S., they studied a law firm, and they looked at the new people that were hired, and they noticed that the people with the simple names, like Tom and Chad and Fred, went up higher in the hierarchy than other people, like that were called Nadunda. So people with easier names to remember made people more comfortable in their social circle, which made them get promotions faster, get those special dinners, lunches. Another side of metacognition, however, can be useful. So this one makes us prejudiced to things because we're scared of them and we don't know, we're unsure about what they're like. The other side, the useful side, is it sometimes makes us pause and think. So there's this thing called the illusion of exploratory depth. Now, if I ask you, how does a bicycle work? You're gonna tell me, of course I know how a bicycle works. There's the pedals and they're, you know, you're kind of moving and you'll realize that you don't really know how a bicycle actually works. How does an earthquake, what is an earthquake? Oh, you know, there's like tectonic plates and they're kind of, some, you know, don't. You don't actually know how earthquakes are caused. Now, it's because it's something familiar.
We think we know more than we actually do. Once I ask you to give me a little bit more detail, you're clueless. Like, who are you voting for? Who's your presidential candidate? You give me a name. I ask you, so what do you know about them? Oh, they're really good. You know, they're gonna change taxes and stuff. What about the other guy? Oh yeah, he's also terrible because he maybe won't do that. So politics is a huge topic where if we dig a little bit under the surface, we'll realize that it's actually an area that we're quite unclear about. Last thing I'm gonna leave you off with. What am I clapping? What song? No idea? Happy birthday to you. And I might explain that in the Q&A. Okay, ευχαριστώ πολύ. Χάρισμα έχεις, αλλά έχασα το θέμα. Στο λέω πεντακάθαρα. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει επειδή ήθελες λίγο χρόνο ακόμα και τέλειωσε. Αλλά, είναι metacognition. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά εντάξει, δεχτώ. Λιγότερα παραδείγματα τότε. Δεδομένου ότι έχουμε 3 λεπτά. Gotcha. Πρέπει να δομήσουμε το 3 λεπτό έτσι, ούτως ώστε να υπάρχει το παράδειγμα, να υπάρχει το σκηνικό κομμάτι, αλλά να υπάρχει και το συμπέρασμα, το οποίο πρέπει ίσως να είναι και λίγο πιο στιβαρό. Ιβάν, το λέω καλά? Ναι, σωστά. Οκ, Ιβάν. Ένα, ξέρεις πολύ καλά το θέμα σου, αλλά αυτό δεν είναι έκπληξη, γιατί είναι ο τομέας σου, αυτό έχεις σπουδάσει. Δύο, έχεις πολύ μεγάλη χαρισματικότητα και πολύ μεγάλη ικανότητα να επικοινωνείς ιδέες. Τρία, δεν προετοιμάστηκες αρκετά. Εφόσον αυτή η παρουσίαση έπρεπε να κρατάει 3 λεπτά, έπρεπε να προετοιμάσεις την παρουσίαση να κρατήσεις 3 λεπτά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί χάσαμε το θέμα. Απόλυτο δίκιο. Bye-bye. Γεια σας. Είμαι προπτυχιακός φοιτητής του μαθηματικού, 4ο έτος. Φιλοδοξώ να τελειώσω του χρόνου, γιατί έχω κάνει και κάποιες ατασταλίες έτσι μικρές. Και θα σας μιλήσω για τη θεωρία του χάους. Λοιπόν, πόσοι από εσάς εδώ πέρα πιστεύετε στην τύχη? Μάλιστα. Πόσοι από εσάς εδώ πέρα πιστεύετε στις σχέσεις δράσης-αντίδρασης, αιτίου-αιτιατού? Ωραία. Λοιπόν, η θεωρία του χάους είναι μια θεωρία η οποία μελετάει συστήματα αιτίας-αιτιατού με σχέσεις δράσης-αντίδρασης, τα οποία συστήματα έχουν μέσα τους ένα βαθμό τυχαιότητας, η οποία μας εμποδίζει να κάνουμε προβλέψεις για την κατάσταση αυτού του συστήματος στο μακροπρόθεσμο μέλλον. Βασικό στοιχείο, βασικό κοινό χαρακτηριστικό αυτών των συστημάτων είναι ότι εξαρτούνται πάρα πολύ από τις αρχικές συνθήκες του συστήματος. Για παράδειγμα, ο καιρός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δυναμικού συστήματος, όπως ονομάζεται αυτά τα συστήματα. Το φαινόμενο της πεταλούδας, όπως είναι γνωστό, μια πεταλούδα η οποία βρίσκεται στο Hong Kong μπορεί να προκαλέσει μια καταιγίδα στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι αποδεδειγμένο μαθηματικά, ότι γίνεται. Ή η οικονομία, ας πούμε. Σήμερα είδα μια είδηση, παραβιάσαν έναν λογαριασμό Twitter της Associated Press και ανεβάσανε μια πλαστή είδηση ότι υπάρχει μια βόμβα στο Λευκό Οίκο. Και αμέσως οι αγορές αντέδρασαν, άρχισαν να πέφτουν μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι η είδηση τελικώς δεν ήταν αληθινή. Αυτό το πράγμα από μόνο του, σαν συμβάν, με βάση τη θεωρία του χάους, μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια ή σε 3 χρόνια, να προκαλέσει δραματικές αλλαγές σε ολόκληρο το οικονομικό σύστημα του πλανήτη. Ευχαριστώ πολύ.
Καταρχάς, εδώ έχουμε το αντίθετο σχόλιο που είπαμε στον Ιβάν. Αφού έχεις 3 λεφτά, χρησιμοποιήστε 3 λεφτά και όχι 2. Είναι πολύ απλό. Και εγώ ήθελα να ακούσω πάλι κάτι παραπάνω. Δηλαδή, είναι το ίδιο σχόλιο που έκανα και πριν. Αφιέρωσες περισσότερο χρόνο στα παραδείγματα. Σαν δικαιολογία θέλω να πω ότι αν προσπάθησα να προσθέσω κι άλλα, αλλά μετά ο χρόνος έβγαινε πολύ παραπάνω, οπότε δεν μπορούσα να προσθέσω κάτι άλλο. Το χάος είναι ένα συναρπαστικό θέμα. Έτσι. Και πραγματικά θα μπορώ να φανταστώ πάρα πολλές ιδέες με τις οποίες μπορούσε να κάνεις πολύ παραστατική και διασκεδαστική την παρουσίαση. Θα πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Έτσι. Δηλαδή, στο να αντλήσεις παραδείγματα από την πραγματική ζωή. Δηλαδή, έκανες μια ερώτηση, πιστεύεις στην τύχη. Σηκώσαμε τα χέρια μας, αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω, τι εννοείς. Ναι, ισχύει αυτό. Στη μοίρα, στην καλή τύχη. Υπάρχουν άλλοι που πιστεύουν στην κατεμιά, δεν πιστεύουν στην καλή τύχη. Παράδειγμα, έτσι. Το τυχαίο δηλαδή σε σχέση με το χάος είναι ένα πολύ ελκυστικό. Φωνάζει μόνο το ότι μπορούσες να δουλέψεις κι άλλο στα παραδείγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ανδρέας Κάνταρος, πες το, Κάνταρος. Γεια σας, ονομάζομαι Ανδρέας Κάνταρος. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Και απόψε θα μιλήσουμε για τις οπτικές ίνες. Ξεκινάμε. Λοιπόν, όπως είπα, θα μιλήσουμε για τις οπτικές ίνες. Όχι όμως για τις κοινές τηλεπικοινωνιακές οπτικές ίνες, αλλά για κάποιες λίγο πιο έξυπνες. Αυτές που έχουν έναν ενσωματωμένο αισθητήρα, τον αισθητήρα Bragg. Μην τη βλέπετε έτσι μικρή και ασήμαντη. Μπορεί να τρυπώσει και που δεν τις παίρνουν και να μας πει πολλά. Καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω της, καταλαβαίνει δυνάμεις και αλλαγές στη θερμοκρασία. Είναι φτιαγμένη από πολύ καθαρό γυαλί, είναι εύκαμπτη και μέσα της περνάει φως. Στο κομμάτι του αισθητήρα έχει γίνει μια χωρική διαρρύθμιση του δίκτυ διάθλασης του γυαλιού, με αποτέλεσμα κάποιο κομμάτι του φωτός όταν ασκούνται μηχανικά φορτία ή υπάρχει γύρω της αλλαγή θερμοκρασίας, να ανακλάται από τον αισθητήρα και να επιστρέφει πίσω. Εμείς είμαστε εκεί για να αξιολογήσουμε αυτό το φως και να δούμε ουσιαστικά αν τη συμπεριφέρονται καλά. Την τραβάνε, την πιέζουνε, τη ζεσταίνουνε, την κρυώνουνε. Έτσι λοιπόν, όταν βάζουμε μια τέτοιου είδους οπτική ίνα μέσα σε μια κατασκευή, δημιουργούμε μια έξυπνη κατασκευή. Για παράδειγμα, η πολιτική μηχανική τη χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια σε γέφυρες. Τις τοποθετούν στις γέφυρες από την αρχή της κατασκευής και η οπτική να παραμένει μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της γέφυρας. Έτσι περνάμε λοιπόν εμείς αμέριμνοι από πάνω, χωρίς να ξέρουμε ότι κάτω μας, μέσα στη γέφυρα, τρέχει οπτική ίνα και μεριμνεί για την ασφάλειά μας. Είναι συνδεδεμένες λοιπόν οι οπτικές ίνες με ένα κέντρο ελέγχου και έτσι όταν κάποια παράμετρος που έχει θέσει ο κατασκευαστής της γέφυρας ξεπεράσει κάποιο όριο, η οπτική ίνα στέλνει ένα σήμα πίσω και ειδοποιεί. Κίτσο, έχουμε ρογμή, για παράδειγμα. Κάπως έτσι. Οπότε λοιπόν, γιατί να πάμε να σπάσουμε, να βγάλουμε δοκίμια, να ρίξουμε υπερήχους, δεινορεύματα, για να δούμε τι γίνεται σε μια κατασκευή, να ελέγξουμε την αρτιότητά της. Μπορούμε λοιπόν να ενσωματώσουμε εξ αρχής μια οπτική ίνα μέσα στην κατασκευή και να παίρνουμε live, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες για το τι συμβαίνει μέσα στην κατασκευή μας. Μία άλλη εφαρμογή, για παράδειγμα, είναι η μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματός μας. Γιατί, ας πούμε, οι άνθρωποι να χρησιμοποιούμε θερμόμετρα για να, ελέγχουμε τη θερμοκρασία του σώματός μας. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ρούχα τα οποία μέσα έχουν οπτικές ίνες. Διαβάζουμε για τέτοιες εφαρμογές στο εξωτερικό, σε νοσοκομεία του εξωτερικού, όπου εκεί οι ασθενείς φοράνε τη ρομπίτσα τους, η οποία όμως δεν είναι μια απλή ρομπίτσα, είναι μια έξυπνη ρομπίτσα. Και γιατί είναι έξυπνη ρομπίτσα? Γιατί έχει μέσα οπτικές ίνες. Και έτσι λοιπόν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό μπορούν από την άνοιση του δωματίου τους, τέλος πάντων του γραφείου τους, να
παίρνουν live σήμα για τη θερμοκρασία των ασθενών τους. Ομολογώ ότι έπιασα ένα θέμα που από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι το τομέα σου, έτσι. Ναι, έτσι. Τον τελευταίο χρόνο, ναι. Και έμεινες μάλλον στα πρακτικά, στα πολύ πρακτικά. Μάλιστα, ξόδεψε ένα μεγάλο μέρος του χρόνου σου για την οπτική είναι που κατοικεί σε γέφυρες. Ναι. Ενώ πιθανόν θα ήταν πιο εύκολο να μας πεις μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε και το εύρος. Ναι. Δεν έγινα πολύ σοφότερος, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι ναι, λίγο πολύ για τι σε τι χρησιμοποιούνται οι οπτικές ίνες. Ναι. Περίμενα μεγαλύτερη έμφαση στο περιεχόμενο, δηλαδή να καταλάβω... Στο τεχνικό κομμάτι, δηλαδή, ναι, πώς δουλεύει, ναι. Ναι. Επίσης, καλό είναι όταν φέρουμε κάτι στη σκηνή, μετά είναι να βρούμε έναν τρόπο να το ξεφορτωθούμε για να μην μένει αμήχανα στα χέρια μας, να το περάσουμε κολάρο στο λαιμό μας και να το δέσουμε ευχιόγκο. Ναι. Όλα αυτά επιτρέπονται και επιβάλλονται. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω, ναι, ευχαριστούμε. Δεν έχω να πω τίποτα. Αντρέα, και ένα τέλος πιο εμφαντικό. Ναι. Καταλαβαίνω, δεν σου πάει. Δηλαδή, και ο Κίτσος το σκέφτηκες να, και σου βγει εκείνη τη στιγμή. Δεν είμαστε όλοι, ναι, με το χάρισμα, ναι, του να γινόμαστε έτσι. Ναι, δυστυχώς. Δημιουργήσα τον Αντώνη, ναι, αλλά το θέλουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Νικολέτα Καπογιάννη. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Νικολέτα Καπογιάννη. Το πρώτο πτυχίο μου είναι τεχνολόγος μηχανικός μηχανολόγος και μετά από αρκετά χρόνια σπούδασα παραδοσιακή κινέζικη ιατρική. Και θα μου πείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά. Επειδή βλέπω τον ψυχισμό του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον και ενωμένο μέσα στο σύμπαν, άρχισα να διαβάζω φυσική. Στο δρόμο μου λοιπόν έπεσε μία θεωρία, την οποία γνώρισα και τον άνθρωπο που την έχει, είναι ο κύριος Δόκτωρ Πολ Λαβιολέτ, και γι' αυτήν θα σας μιλήσω σήμερα. Η θεωρία ονομάζεται υποκβαντική κινητική. Τι είναι η υποκβαντική κινητική? Είναι αυτή που εξηγεί τα πάντα, ενώντας τα πεδία, ενώντας τις δυνάμεις. Έχει εξηγήσει πώς το σωματίδιο γεννάει σωματίδιο. Οπότε αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε, όπως λέγανε παλιά, η γη γυρίζει, η γη είναι στρογγυλή, μπορείτε να θυμόσαστε, η ύλη γεννάει ύλη. Τώρα το πώς, μέσα σε 3 λεπτά, δεν μπορώ να το αναπτύξω. Εκείνο όμως που μπορώ να πω είναι κάποιες εφαρμογές της υποκβαντικής κινητικής. Είναι μία απλή θεωρία, βασίζεται στην γενική θεωρία των συστημάτων. Είναι ένα unified field theory, για όσους γνωρίζουν, το ενοποιημένο θεωρία πεδίου, αν το λέω σωστά, δεν είμαι φυσικός. Και αυτή η θεωρία έχει σωστή σκέψη και με πειράματα έχει αποδειχτεί ότι έχει γίνει, δεν είναι γνωστά. Και εκείνο που σε πρακτικό επίπεδο μπορούμε να κατασκευάσουμε είναι πλοία και αεροπλάνα που να είναι με αντιβαρύτητα. Οπότε φανταστείτε, Πειραιά-Σαντορίνη σε 3 λεπτά. Επίσης, να κατασκευάζουμε μηχανές που βγάζουν παραπάνω ενέργεια από αυτή που παίρνουν. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ελεύθερη ενέργεια και με λίγα λόγια να μην έχουμε ανάγκη τη ΔΕΗ. Δεν, είμαι και αρκετά τρεκαρισμένη, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για να το καταλάβετε. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί αυτό. Για όποιον επιθυμεί αργότερα μπορεί να του δώσω ένα site και να μπει να τα διαβάσει. Φοβάμαι ότι μέσα σε 3 λεπτά καταφέρατε να καταρρύψετε όλες τις φυσικές επιστήμες. Αλλά προσωπικά αρνούμαι να σας βαθμολογήσω. Νομίζω ότι είναι καινοφανή αυτά που είπατε και δεν έχουν σχέση με την ουσία της σημερινής εκδήλωσης, που είναι εκλαήγευση της επιστήμης, η οποία είναι μία μέθοδος εργασίας και σκέψης που επινόησε η ανθρωπότητα, που βασίζεται στο πείραμα, στην επαλήθευση και στην αποδοχή των ειδικών γύρω από την ορθότητα των δεδομένων και των ισχυρισμών.
Φοβάμαι ότι όλα αυτά που μας είπατε είναι εκτός επιστημονικής πραγματικότητας. Ευχαριστούμε πολύ. Να μιλήσω με μια άλλη οπτική γωνία. Θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν ένα ερωτηματικό. Μήπως η υποκυβερνητική κινητική είναι μια μέθοδος όπως έτσι γεννάει μια απορία. Δηλαδή, αυτό που εγώ θα έλεγα, προτού στα πρώτα μισό λεπτό της παρουσίασής σας, μιλήσατε για μια θεωρία που εξηγεί τα πάντα. Χρησιμοποιώ τις λέξεις σας. Καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε τέτοιες απολυτότητες. Άρα, πράγματι, έχουμε πολύ χώρο και χρόνο μπροστά μας επιστήμες. Ας θέσουμε κάποια πράγματα με ερωτηματικό. Και παρότι ήσασταν αγχωμένοι και το είδα, κρατήστε το λίγο χρόνο που δεν χρησιμοποιήσατε για να το πείτε πιο απλά, να το πείτε πιο χαλαρά και να πείτε μήπως τελικά θα μπορούσαμε, δηλαδή, να πάμε στη Σαντορίνη σε 3 λεπτά. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Ο επιστήμονας ήταν η ατάκα. Συγγνώμη. Εάν ήταν αυτό το πάντα που ενόχλησε, δηλαδή εξηγεί τα πεδία και τις δυνάμεις, δεν είναι δική μου έκφραση, δεν είναι γιατί το είπα εγώ. Ο ίδιος το λέει και το αναφέρει και στα συνέδρια τα παγκόσμια που πηγαίνει και ο ίδιος μιλά για τη δική του θεωρία. Δεν είναι κάτι δικό μου. Έτσι, αυτό ήθελα απλά σαν μια μικρή διευκρίνηση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ. Μεταξία Κρετσιδήμα, διαβάζω καλά. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μεταξία Κρετσιδήμα, είμαι κλινική οδοντίατρος. Εξειδικεύομαι στην εφαρμοσμένη ψυχολογία και σήμερα βρέθηκα εδώ προσπαθώντας να επικοινωνήσω την οπτική ψευδαίσθηση με την νευροεπιστήμη. Καλησπέρα σας. Αυτό που βλέπετε σήμερα είναι αποκύμα της φαντασίας σας. Εγώ βέβαια σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχω εδώ. Όμως για το τι βλέπετε ευθύνεται η φαντασία σας. Βλέπουμε με 2 καταπληκτικά όργανα ένα τέλειο οπτικό μηχανισμό, τα μάτια μας. Τα μάτια μας είναι λίγο σαν μια φωτογραφική μηχανή. Έχουν το σύστημα φακών, ένα μεταβλητό διάφραγμα και σαν φιλμ χρησιμοποιούμε τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας περιέχει νευρικές απολήξεις, τα ραβδία και τα κονία. Αυτά καταφέρουν και μεταφέρουν το οπτικό ερέθισμα, εμένα δηλαδή, σε νευρικές όσεις, σε μικρά ηλεκτρικά ρεύματα. Αυτά τα ηλεκτρικά ρεύματα μεταφέρονται με το οπτικό νεύρο, μέσω το οπτικό χίασμα στον εγκέφαλό μας. Εκεί λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα, στο οπτικό φλοιό του ηνιακού του λοβού του εγκεφάλου μας, ο εγκέφαλός μας αποκωδικοποιεί την πληροφορία. Προσπαθεί να αναφερθεί και να ανατρέξει σε παλιότερες εμπειρίες μας, να επιστρατεύσει όλη την φαντασία του και να μας δώσει εικόνα, δηλαδή να με παρουσιάσει εδώ. Σήμερα θα σας ζητήσω να δείτε τα εξής σχήματα, τα σχέδια. Θα παρακαλέσω να παρατηρήσετε το μέγεθος, το α και το β. Μήπως πιστεύετε ότι το β είναι λίγο μεγαλύτερο από το α? Μήπως τώρα τα πράγματα, η πραγματικότητα αλλάζει λιγάκι? Θα λέγατε ποτέ πως είναι ίσα? Μαγεία
ή πραγματικότητα, όταν το πρώτο βλέπουμε σίγουρα πρόκειται για μαγεία. Αλλά με το που αναρωτιόμαστε πώς, γιατί, τότε γεννιέται η επιστήμη. Πιο συγκεκριμένα, η νευροεπιστήμη. Η νευροεπιστήμη είναι η επιστήμη που προσπαθεί να βρει πώς οι νευρώνες αλληλοεπηρεάζονται. Προσπαθεί να εξηγήσει πώς οι νευρικές όσεις αποκτούν μήνυμα εικόνας στο μυαλό μας. Βασικό εργαλείο της νευροεπιστήμης είναι η οπτική ψευδαίσθηση και η μελέτη της. Η οπτική ψευδαίσθηση για μας δεν αποτελεί κάτι καινούριο. Το συναντούμε σχεδόν καθημερινά στη ζωή μας. Ας μην ξεχάσουμε ότι στο κινηματογράφο βλέπουμε ταινίες τρισδιάστατες που είναι γεμάτες με οπτικές ψευδαισθήσεις, που τις βρίσκουμε αρκετά ενδιαφέρουσες και με έντονη ψυχαγωγία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Μεταξία. Ήσουν πολύ εγχωμένη καταρχάς. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Και όσοι τα ξαναπούμε και στον τελικό, είναι παιχνίδι, είναι διασκέδαση. Προσπαθήσουμε. Ναι, όσο γίνεται. Εντάξει, δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι το κάνουμε για το κέφι μας, θα μας φύγει το άγχος και το στρες. Μ' άρεσε. Το μόνο που περίμενα είναι να καταλάβω, γιατί έχω την ψευδαίσθηση ότι μπαίνει κάτω να φαίνεται μεγαλύτερο. Είναι το μόνο πείραμα στο οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμα αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε γιατί τα γεωμετρικά σχήματα, όταν τα φέρνουμε το ένα κοντά στο άλλο, ισχύει και για τα τραπεζοειδή, για ποιο λόγο το μάτι μας τα βλέπει διαφορετικά. Έχουν ερευνηθεί άλλες ψευδαισθήσεις, έχω φέρει και άλλα, αλλά δεν με πήρε ο χρόνος να τα δείξω, όπου και έχουν βρεθεί τα αποτελέσματα. Γνωρίζουμε πώς δουλεύει ο μηχανισμός, αλλά αυτή είναι από τις πρώτες, τα πρώτα illusion που παρατηρήθηκαν και δεν έχει βρεθεί απάντηση ακόμα. Πρέπει να οργανώνετε καλύτερα το χρόνο σας. Ήμουν πολύ εκτός χρόνου. Όχι. Αυτό είναι νερόπαλο, κόβεται. Είναι το ξηράφι της σκέτης που τα κόβω όλα στα τρία λεπτά. Απλώς επειδή το θέμα σας είναι μεγάλο και μπορώ να φανταστώ πραγματικά πολλά παραδείγματα, είναι κρίμα που δεν μπορέσατε να το δείξετε. Υποθέτω ότι ένα παράδειγμα που σχετίζεται με αυτά είναι το φαινόμενο της Αντζελίνου κοντά στον ορίζοντα, που την βλέπουμε μεγαλύτερη από ό,τι στην πραγματικότητα είναι το φαινόμενο της μέγεθος. Είχατε πολλά πράγματα να μας δείξετε. Νομίζω ότι ταλαντευτήκατε λιγάκι μεταξύ της γοητείας της έννοιας ψευδαίσθησης και του βαθύτερου που θέλατε να συνδέσετε αυτό το πράγμα με την κατανόηση του κόσμου, τουλάχιστον όπως την αντιλαμβάνετε, των ανθρωπινών. Μου επιτρέπετε, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να δείξω ότι η ψευδαίσθηση, η μελέτη της οπτικής ψευδαίσθησης και όχι μόνο, είναι βασικό εργαλείο της νευροεπιστήμης. Ναι, μεν με γοητεύει η ψευδαίσθηση, αλλά θέλω να δείξω ότι αποτελεί εργαλείο μελέτης. Ότι από αυτό το εργαλείο, πάλι σε συνδυασμό με τα σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτει η επιστήμη, προσπαθούμε να δούμε ποια κέντρα του νευρικού κεφάλου διαγείρονται για να μας δώσουν. Επειδή η οπτική ψευδαίσθηση αναγκάζει τον εγκέφαλό μας να λειτουργεί στα άκρα, μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Νίκος Κριτσοτάκης. Καλησπέρα σας. Κριζωτάκης Νικόλας ονομάζομαι και θα σας μιλήσω για το ψηφιακό σήμα. Λοιπόν, στην καθημερινότητά μας ακούμε λέξεις όπως φράσεις όπως ψηφιακό σχολείο, ψηφιακή φωτογραφία, ψηφιακό πλανητάριο κλπ. Τι είναι όμως αυτό το ψηφιακό? Μήπως μας έχετε στο μυαλό ένα μάτριξ όπου πράσινα γράμματα κατεβαίνουν στην οθόνη μας? Όχι ακριβώς. Θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει ότι έχει σχέση με υπολογιστές, με νέες τεχνολογίες κλπ. Σωστά, εκεί κυμαίνεται. Το ψηφιακό σήμα, στην ουσία, είναι ένας τρόπος μετάδοσης πληροφορίας. Υπάρχει το ψηφιακό και το αναλογικό. Το ψηφιακό, από ό,τι φαντάζομαι καταλαβαίνετε, είναι
πιο πρόσφατο από το αναλογικό. Στο αναλογικό, το σήμα, οι τιμές που παίρνει το σήμα μεταβάλλονται ομαλά βάσει το χρόνο και παίρνουν συνεχείς τιμές. Όπως μια καμπύλη, ένα κύμα. Στο ψηφιακό όμως, το ψηφιακό όμως σήμα παίρνει συγκεκριμένες τιμές. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με τους υπολογιστές όπου έχουμε το 0 και το 1. Να το συγκρίνουμε γιατί έχει το ψηφιακό σήμα πάνω στους υπολογιστές χρήση. Αυτό στην ουσία δηλαδή είναι το ψηφιακό σήμα, η μετάδοση της πληροφορίας. Και μπορούμε να δούμε παραδείγματα από το αναλογικό που είχαμε πιο παλιά στο ψηφιακό, όπως οι κασέτες που είχαμε πιο παλιά, που είχαν μια μαγνητική ταινία, η οποία πάνω πληροφορία πάνω της ήταν η πληροφορία που ήταν πάνω ήταν με αναλογικό τρόπο γραμμένη. Και πάμε στο CD που έχουμε σήμερα. Είχαμε. Όπου η πληροφορία ήταν ψηφιακά. Επίσης, οι βιντεοκασέτες και τα DVD. Τα τηλέφωνα πιο παλιά και μετά την δεκαετία του 80 και του 90 είχαμε με ψηφιακό τρόπο γίνονταν η μετάδοση πληροφορίας. Πλεονεκτήματα του ψηφιακού σήματος, είναι ότι επειδή μπορεί να πάρει συγκεκριμένες τιμές και όχι συνεχείς, όπως παίρνει το αναλογικό, ξέρουμε ότι μπορεί να πάρει μόνο αυτά. Δηλαδή, άμα τύχει και γίνει ένα λάθος στη μετάδοση του σήματος, τότε, επειδή ξέρουμε ότι μπορεί να πάρει μόνο συγκεκριμένες τιμές, άμα πάρει κάποια ενδιάμεσα, ξέρουμε ότι είναι λάθος. Άρα, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για να ξέρουμε ότι το μήνυμά μας είναι σωστό. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί το ψηφιακό σε σχέση με το αναλογικό σήμα να κουβαλάει πάνω του μεγαλύτερη πληροφορία. Ένα δικό μας παράδειγμα στην Ελλάδα είναι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την ψηφιακή τηλεόραση, στην οποία ενώ πριν το κάθε τηλεοπτικό κανάλι είχε δικό του χώρο, ένα κανάλι όπου μετέδει την πληροφορία αναλογικά, τώρα σε ένα κανάλι ψηφιακό χώρανε 4 τηλεοπτικά κανάλια. Νίκο, ήθελα καλύτερη προετοιμασία. Όχι μόνο, δεν ξέρω πόσο χρόνο ήθελες ακόμα και τα 3 λεφτά εξέπνευσαν, αλλά δούλεψε πιο πολύ. Θα έχεις λιγότερα κενά. Εντάξει, είναι και το άγχος, αλλά αυτό είναι το ένα. Το άλλο ήταν τα επιχειρήματα, ήταν επίπεδα. Τα 3 λεφτά, δεν είμαι στο χώρο των κομπιούτερ, ήταν οριζόντια. Θέλει δραματοποιήσεις. Πρέπει να τονίσουμε κάτι. Δεν μπορούμε να περνάμε συνέχεια από το ένα παράδειγμα στο άλλο, από το ένα πλεονέκτημα στο άλλο, χωρίς να υπάρχει κορύφωση. Ήθελε μια κορύφωση. Αυτά έχω να πω. Ναι. Α, ωραία. Επίσης, όταν χρησιμοποιούμε επιχειρήματα, πρέπει να είμαστε σίγουροι για την ορθότητά τους. Παραδείγματος χάρη, το παλιό και νέο που χρησιμοποίησα σε σχέση με την ψηφιακή και την αναλογική τεχνολογία δεν είναι ακριβώς παλιό και νέο. Έτσι, ψηφιακά συστήματα μετάδοσης πληροφορίας είχαμε από ανέκαθεν. Δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Δεν είναι κάτι που εφευρέθηκε από τους ανθρώπους. Το ίδιο το ανθρώπινο, αν θέλετε, το DNA όλων των εμβίων όντων είναι κωδικοποιημένο ψηφιακά και όχι αναλογικά. Θα πρότεινα μεγαλύτερη εμβάθυνση στο θέμα. Θανάσης Κουστένης. Μπορώ να έχω το ασύρματο. Λοιπόν, ακούγομαι. Πάρα πολύ ωραία. Λέγομαι Θανάσης Κουστένης. Έχω σπουδάσει μοριακή βιολογία, βιοχημεία και βιοπληροφορική. Και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω το θέμα. Λοιπόν, η ιστορία μου είναι ως εξής. Πριν από πάρα πολλά χρόνια δημιουργήθηκε ένας ποταμός. Ήταν κάποιοι συγγενείς που με τη δημιουργία του ποταμού, μερικοί από αυτούς πήγανε πάνω από τον ποταμό
και κάποιοι από αυτούς πήγαν κάτω από τον ποταμό. Οπότε ήταν δύο ομάδες, οι πανοποταμίτες και οι κατωποταμίτες. Οπότε δημιουργήθηκαν κατά κάποιο τρόπο δύο βασίλεια. Στο πάνω βασίλειο την εξουσία την είχαν τα αρσενικά. Στο κάτω βασίλειο την εξουσία την είχαν τα θηλυκά. Μετά από πολύ καιρό ήρθαν κάποιοι συγγενείς αυτών των δύο βασιλείων, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είμαστε εμείς οι άνθρωποι, και παρατηρήσαμε τους πιο κοντινούς μας συγγενείς, που είναι οι χιμπατζίδες, που είναι αυτοί που είναι πάνω στο πάνω βασίλειο, και οι μπονόμπο, αυτοί που είναι στο κάτω βασίλειο, ή αλλιώς πυγμαίοι χιμπατζίδες. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι το εξής, ότι οι χιμπατζίδες, χρησιμοποιώντας τη βία, εξουσιάζουν τα άλλα αρσενικά, και όταν δύο αντίπαλες ομάδες βρεθούν κοντά, γίνεται πόλεμος. Εν αντιθέσει, στο κάτω βασίλειο που εξουσιάζουν τα θηλυκά, όταν δύο αντίπαλες ομάδες βρεθούν κοντά, γίνεται σεξ και τότε πάμε για φρούτα όλοι μαζί. Άρα εκ των πραγμάτων αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε συγγενείς τόσο με τους πάνω όσο και με τους κάτω. Και την ακρίβεια μοιραζόμαστε πάνω από το 95% του DNA μας και με τους πάνω και με τους κάτω. Νεότερες έρευνες έχουν αποδείξει ότι μοιραζόμαστε ένα 3% μοναδικά με τους πάνω και ένα 3% μοναδικά με τους κάτω. Οπότε το ερώτημα για μένα είναι το εξής. Οι δυο κοντινοί μας συγγενείς δεν είχαν τη δυνατότητα της επιλογής να επιλέξουν λοιπόν πώς θα συμπεριφερθούν. Εμείς που έχουμε και τις δύο δυνατότητες μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και αυτό για μένα είναι το ζητούμενο. Να επιλέξουμε να είμαστε πιθανότατα με τους κάτω, τους πυγμαίους χιμπατζίδες, γιατί και καλύτερα περνάνε και όντως η ζωή τους έχει πιο ενδιαφέρον. Τελείωσα. Πολύ ωραία παρουσίαση, σαφέστατη και περισσότερο θάρρος. Μη φοβάστε, εφόσον έχετε μάλιστα και το θέμα σας καλά, το γνωρίζετε, μη φοβάστε, απευθύνομαι σε όλους μέσω ημών, έτσι. Μη φοβάστε να είστε θαραλέοι. Ναι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εντάξει, η παρουσίαση ήταν καλά δουλεμένη. Αφού είχε το χρόνο, θα εμβάθυνα λίγο παραπάνω, γιατί μπορούμε να συζητάμε ώρες για αυτό το θέμα και οπότε αυτό το χρόνο χρησιμοποιήσατε. Μόνο αυτό. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, για χαρά. Γεια σας. Μαρίνα Λατζούνη, είναι εδώ. Να. Εδώ έχουμε και μια υποσημείωση από την Κέτη. Μας λέει ότι είσαι από την Καλαμάτα. Δεν ξέρω γιατί αυτή η πληροφορία πρέπει η Κριτική Επιτροπή να το γνωρίζει. Είχα το άγχος να καταλάβω. Α, μάλιστα. Έχω μισό λεπτό να πω για μένα. Καλά, δεν χρειάζεται ολόκληρο μισό λεπτό. Με λένε Μαρίνα Λαντζούνη, είμαι βιολόγος, παύλο, ωκεανογράφος. Από πέρσι μένω στην Καλαμάτα. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έχω φύγει από όλη αυτή την κίνηση. Δηλαδή, σήμερα ήταν φρικτό να έρθω εδώ. Είμαι βιολόγος, διδάσκω σε σχολεία και επίσης ασχολούμαι με την σαλικαροτροφία. Γι' αυτό άλλωστε πήγα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, έχω μισό λεπτό. Έχω τρία λεπτά. Καλησπέρα. Αν σας έλεγα ότι τα σαλιγκάρια είναι συναρπαστικά ζώα, εκτός από νόστιμοι μεζέδες, δεν θα με πολυπιστεύατε. Η ζωή τους μοιάζει λιγάκι ανιαρή, λίγο βαρετή. Όλο είναι μάμ, κακά και νάνι. Το χειμώνα και το καλοκαίρι πέφτουν σε νάρκι. Μετά θα ξυπνήσουν και θα τρώνε. Ξέρετε όμως ότι τα σαλιγκάρια έχουν δόντι. Δεν είναι οβίσμα. Δόντι, κανονικό. Δηλαδή δεν έχουν ένα δόντι, έχουν ένα ξύστρο, το οποίο πάνω του έχει 20.000 δόντια. Τώρα, είδα ότι μερικοί έτσι λίγο αηδία, σαν όταν είπα ότι τα σαλιγκάρια είναι νόστιμα. Σας γύρισε λιγάκι το έντερο. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και στα σαλιγκάρια.
Στην κυριολεξία όμως, τα σταλιγκάρια τα λέμε στρεψίνευρα, επειδή σε κάποια φάση της ανάπτυξής τους, ο σπλαχνομανδίας, η σπλαχνική κοιλότητα δηλαδή, μαζί με τα νεύρα, κάνει μια στροφή 180 μοιρών και έρχονται τα πάνω κάτω. Φανταστείτε ότι η έδρα τους, αντί να είναι στο πίσω μέρος του σώματός τους, καταλήγει σχεδόν μπροστά από το δίπλα από το κεφάλι. Τώρα, το μαν το είπαμε, το νάνι το είπαμε, τα κακά τα είπαμε, μας μένει το σεξ. Όταν όμως είσαι σαλιγκάρι, έτσι αργά που πας, άντε να βρεις τέρι, πώς θα κάνεις οικογένεια? Θα συναντήσεις άλλο σαλιγκάρι στο δρόμο σου? Θα είναι το κατάλληλο άτομο? Βέβαια, όλα αυτά τα σκεφτόμαστε εμείς. Γιατί τα σαλιγκάρια δεν ανησυχούν. Καταρχήν, δεν έχουν κολλήματα του στυλ «είσαι αγόρι, είμαι κορίτσι» και τέτοια. Τα σαλιγκάρια, φαντάζεστε μάλλον, έβγαινε ο κύρ Σαλίγκαρος να βρει τη σαλιγκαρίνα? Δεν έχει τέτοια. Τα σαλιγκάρια είναι ερμαφρόδιτα. Δηλαδή έχουν πάνω τους και το θηλυκό και το αρσενικό αναπαρογικό σύστημα. Τώρα, το ζευγάρωμά τους μοιάζει λίγο με τις κονταρομαχίες των υποτών. Φανταστείτε ότι το αναπαραγωγικό τους όργανο βρίσκεται εκεί πέρα που θα περίμενε κανείς να είναι το κεφάλι τους. Εκεί δίπλα υπάρχει μια θήκη η οποία κατασκευάζει ένα ακόντιο. Όταν έρθει η ώρα, το σαλιγκάρι βγάζει το ακόντιο, πιέζει και τρυπάει το σώμα του συντρόφου για να το προκαλέσει για ζευγάρωμα. Τώρα αυτό είναι βίτσιο, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά ίσως από αυτό το γεγονός να εμπνεύστηκαν οι αρχαίοι Έλληνες τα βέλη του Θεού Έρατα. Ίσως, λέω, ίσως. Τώρα, τα σπερματοβάρια τους τα συσκευάζουν σε πακέτο, δωράκι, το σπερματοφόρο. Έτσι λοιπόν, όταν ζευγαρώνουν, ανταλλάσσουν και δίνουν το ένα το πακετάκι τους στο άλλο. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε γνωμοποιήσει και στα δύο σαλιγκάρια. Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Μετά κάθε σαλιγκάρι θα τραβήξει το δρόμο του. Εκεί είναι που θα βγουν βέβαια και οι δύο ρόλοι του σαλιγκαριού. Μετά από λίγες μέρες, ως μαμά, θα γεννήσει τα αυγά. Μετά από λίγες μέρες, είπα, θα γεννήσει τα αυγά. Μετά, ως μπαμπάς, θα τα εγκαταλείψει και θα ψάχνει για το επόμενο ζευγάρωμα. Ευχαριστώ. Καλά, είναι αυτονόητο ότι χαρήκαμε όλοι την παρουσίαση. Κι εγώ. Ναι. Και αυτό, είδες, αυτό που λέει τώρα η Μαρίνα, σκεφτείτε το. Αν χαίρεστε αυτό που κάνετε, θα βγει πολύ πιο χαλαρά. Για όλους το λέω αυτό. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι προφανώς είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολιέσαι. Ναι, ασχολούμαι με τη σαλιγκαροτροφία. Έχει και κάποιο επιστημονικό επίπεδο. Αν με το καλό βρεθεί στο τελικό, δοκίμασε το ταλέντο σου σε κάτι πιο πολύπλοκο. Σε κάτι το οποίο έτσι να ξεφεύγει από τη γνώση ίσως για το σχολείο, για το ευρύ κοινό και να πάμε σε κάτι λίγο πιο βαθύ για να δεις κατά πόσο μπορείς με το χάρισμα που έχεις να εμβαθύνεις παραπάνω. Okay. Η δουλειά με τα σαλιγκάρια πάει καλά? Θα σας πω τον Αύγουστο. Είσαι καινούργια? Σχεδόν. Είχαμε κάποιες κατασκευαστικές αστοχίες. Είμαι στην Επιστημονική Επιτροπή του Ελληνικού Ινστιτούτου του Σαλιγκαροτροφίας. Οπότε γίνονται προσπάθειες για να υπάρχουν σαφείς οδηγίες και πρωτόκολλα τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν όλοι για να μην πέφτουν να μην είναι έρμεο στις ορέξεις καθενός. Η ερώτηση με αφορά το αν είναι μια δουλειά. Σαφέστατα είναι μια δουλειά. Αυτό. Είναι μια δουλειά η οποία έχει μέλλον, υπάρχει ζήτηση. Αυτό που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι καλή παραγωγή. Εκεί είναι που, επειδή δεν υπάρχει τεχνογνωσία και έχουν βγει στην επιφάνεια ένα σωρό παντογνώστες, δηλαδή εγώ είμαι βιολόγος, καταλαβαίνω τον άλλον που θα πάει να μου πουλήσει ένα θέμα το οποίο δεν το κατέχει. Και δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει σε παγίδες, έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε αυτή τη δουλειά και δεν έχουν βγάλει. Ευχαριστούμε πολύ. Με συγχωρείτε για το ζιγζάκ, αλλά επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε να βρούμε τι επάγγελμα θα κάνουμε. Και επειδή η δασκάλα Βοβάν και έχει σπουδάσει βιολογία, τι άλλο είδαμε? Είμαι βιολόγος, έχω κάνει μεταπτυχιακό στην ωκεανογραφία. Έχω κάνει ένα κύκλο από το Εθνικό Κέντρο Πλαζίνων. Και ασχολούμαι με τα σαλιγκάρια τα οποία δεν είναι αρπετά, ε. Όχι, προς Θεού. Πώς λέγονται, τι είναι? Είναι μαλάκια, αλλά μην αλλάξει τον τόνο. Οκ, ευχαριστούμε. Γιάννης Λύρας.
Επίσης από τη Μεσσηνία λέει εδώ, άρα υπάρχει μεσσηνιακός δάχτυλος. Και ό,τι θες, δεν θες. Έχουμε την καλά ευκαιρία, Λατζούμια, εκβαλήτρας εγώ, με την καλά ήμουνα 12 χρόνια μαθητής, φροντιστής, καθηγητής. Μακριά από τη Μανολάδα και από όπου. Μαγκελάτος, εκεί καθαρίζει Μαγκελάτος. Συγγνώμη για τη λίγη καθυστέρηση. Ονομάζομαι Ιωάννη Βουλίδας και έτυχε 28 με 39 να γίνει το συνέδριο της Καλαμάτας Γεύση και Μνήμη. Και η κυρία Απέναντι, την οποία ευχαριστώ που μου έδωσε και το βιβλίο «Την προέλευση της ζωής», μου πρότεινε να συμμετέχω στο συνέδριο και σε αυτό το φεστιβάλ. Το χάρηκα και έτσι έκανα την αίτηση και ήρθα να παρουσιάσω την δήλωσή μου. Ονομάζομαι Γιάννης Δούλος, είμαι εκπαιδευτικός βιολόγος και θα ασχοληθώ η παρούσα ομιλία μου με τη διδακτική στην χημική σύσταση και δομή του DNA. Επιλέγω αυτό το θέμα γιατί είναι αρκετά δυσνόητο στους διευθυντές του σχολείου και εάν δεν το κατανοήσουμε σωστά, έχουμε πρόβλημα στις επόμενες διδακτικές προσεγγίσεις σχετικά με τη μήτωση, τη μείωση, αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση, πρωτοενεσύνθεση κλπ. Εφαρμόζω 4 διδακτικές προσεγγίσεις γιατί ένας εκπαιδευτικός πρέπει να κατέχει καλά το γνωστικό, το παιδαγωγικό και το διδακτικό αντικείμενο. Μοντέλο προσομοίωση εικονική πραγματικότητα. 3 απλά σχήματα. Το κύκλος, το πεντάγωνο και το ορθογώνιο. Τα 3 αυτά σχήματα συμβολίζουν το φωσφορικό οξύ, τη διόξη ριβόζη και την αζωτούχο βάση, η οποία μπορεί να είναι η αδενίνη, η δυνίνη, η γουανίνη και η κιτοσίνη. Τα 3 αυτά σχήματα οργανώνονται στο μεγαλύτερο σχήμα, το νουκλεοτιδίο, το οποίο αποτελείται από τα 3 απλά αυτά σχήματα. Τα νουκλεοτίδια αυτά ενώνονται μεταξύ τους με φόσφορο διαστερικούς δομούς και σχηματίζουν το μήκλο του DNA με τις 2 αντιπαράλληλες αλυσίδες, έτσι ώστε η αδενίνη της μιας αντιπαράλληλης αλυσίδας να ζευγαρώνει πάντοτε με την θυμίνη και η γουανίνη με την κιτοσίνη. Έτσι φτιάχνουμε το αλφάβητο της ζωής που είναι το μόριο του DNA. Με βάση αυτή λοιπόν την πρώτη διδακτική προσέγγιση προχωράμε στις άλλες 3. Η δεύτερη διδακτική προσέγγιση είναι η μέθοδος origami ή αλλιώς λέγεται χαρτοδιπλωτική. Έχουμε τη σελίδα αυτή α4, τη διπλώνουμε, φτιάχνουμε τις πτυχές, ζωγραφίζουμε το νουκλεοτίδιο, κόβουμε το περίγραμμα και με βάση τους κανόνες της χημικής συμπεριφοράς δομούμε το DNA. Εδώ είναι η συνθετική μέθοδος και όχι η αναλυτική. Μπορούμε τα 3 αυτά σχήματα να τα ζωγραφίσουμε και να γράψουμε πάλι τους δομούς συμπεριφοράς. Έχουμε τις 4 διδακτικές προσεγγίσεις.
η πρώτη και η δεύτερη διδακτική προσέγγιση οδηγεί τους μαθητές, βιώνοντας και κατανοώντας τον μικρό κόσμο με θεατρικό δρόμενο. Το ίδιο και με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Και για να κλείσω, τελειώνω με το ποίημα το οποίο παίξαμε το 98 στον Υπηρεθέ Πάτρας. Εγώ είμαι το DNA. Εγώ ελέγχω τη ζωή. Εγώ σου λέω θα πεθάνεις. Εγώ σου λέω τώρα ζεις. Αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση και μάχη γίνεται κάθε στιγμή ζωή για να υπάρχει. Το κάθε γονιδιό μου σου δίνει ένα γνώρισμα. Όταν αλλάξει το γονί μου, δημιουργείται πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και τον προφόρο σας. Και ευχαριστώ τη Λατζούνη. Ευχαριστούμε πολύ. Προφανώς μ' άρεσε πολύ το εικονικό κομμάτι και το συνθετικό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ίσως τα παιδιά πιστεύω ότι ευχαριστούνται. Ενημερωτικά να σας πω ότι το 100% δηλώνανε εκ το μάθημα βιολογία. Ναι. Από τρίτη γυμνασίου είχαν τα παιδιά αφομοιώσει την ύλη. Δηλαδή το πλεονέκτημα είναι ότι τα παιδιά, όπως λέμε εδώ πέρα, φτιάχνω, βιώνω και μαθαίνω, βλέπω και θυμάμαι, αποκτώ δεξιότητες. Ναι. Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Μακρύς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης Μακρύς ονομάζομαι. Έχω σπουδάσει φιλοσοφία και οικονομικά. Δημήτρης Μακρύς ονομάζομαι. Έχω σπουδάσει φιλοσοφία και οικονομικά και management. Και διδάσκω οικονομικά και management. Εδώ λέει ότι έχετε σπουδάσει τηλεπικοινωνίες, γι' αυτό σας ρωτάω. Εργαζόμουν στις τηλεπικοινωνίες και ένα μεταπτυχιακό ήταν το Interactive Telecommunications Program. Ένα δεύτερο μεταπτυχιακό. Ξεκινάμε. Θα σας μιλήσω για τους κατοπτρικούς νευρώνες. Πρόκειται για κύτταρα του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται όχι μόνο όταν εκτελούμε μια πράξη, αλλά και όταν παρατηρούμε κάποιον να εκτελεί την πράξη αυτή. Ο εγκέφαλος έχει 80 δισεκατομμύρια κύτταρα, νευρώνες. Αυτοί οι νευρώνες θα τους ξέρετε που είναι σαν δέντρα και επικοινωνούν μεταξύ τους με τις συνάψεις με ηλεκτρικά και χημικά ρεθίσματα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι για κάθε κίνηση που κάνουμε ενεργοποιείται διαφορετικό δίκτυο νευρώνων. Αυτό λοιπόν ερευνούσαν και στην Ιταλία, στην Πάρμα, στο Πανεπιστήμιο, το 1996, όταν είχαν βάλει ηλεκτρόδια σε μαϊμούδες, μακάκους. Οπότε κάθε φορά που η μαϊμού έπαιρνε κάτι και το έβαζε στο στόμα της, ενεργοποιείτο το αντίστοιχο νευρονικό δίκτυο. Όταν έκανε κάτι άλλο, τότε ενεργοποιείτο ένα άλλο δίκτυο. Στο πείραμα λοιπόν αυτό έγινε κάτι πολύ περίεργο. Σε ένα διάλειμμα του πειράματος, είδαν ξαφνικά να ενεργοποιείται το δίκτυο όπου χρησιμοποιούσε η μαϊμού για να πάρει κάτι στο στόμα της. Κοιτάνε τη μαϊμού, δεν έβαζε τίποτα στο στόμα της, ήταν ακίνητη. Λένε, δεν μπορεί, κάποιο λάθος θα έγινε. Και εκείνη τη στιγμή παρατηρούν ότι ο ερευνητής απέναντι από τη μαϊμού έβαζε κάτι στο δικό του στόμα. Έτσι ανακάλυψαν αυτά τα κατοπτρικά νευρονικά δίκτυα, κατοπτρικοί νευρώνες, mirror neurons, νευρώνες καθρέφτες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι και εμείς οι άνθρωποι τους έχουμε αυτούς τους νευρώνες. Γι' αυτό όταν πάμε σε μια ταινία, ταυτιζόμαστε με τον πρωταγωνιστή. Όταν περπατάμε στο δρόμο και κάποιος δίπλα παραπατήσει και σφίγγει την καρδιά μας, δεν είναι ότι συμπάσχουμε μια μεταφορική ποιητική έννοια. Πραγματικά ενεργοποιούνται τα αντίστοιχα νευρονικά δίκτυα στο δικό μας εγκέφαλο, όπως θα ενεργοποιούνται αν το βιώναμε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό και ονομάζονται και Gandhi neurons, δηλαδή νευρώνες Gandhi, επειδή είναι υπεύθυνοι για την ικανότητά μας να συμπάσχουμε. Αυτό λοιπόν είναι το εντυπωσιακό, ότι ουσιαστικά αποτελούν μια γέφυρα μεταξύ του εαυτού και του άλλου. Αυτή είναι η κατοπτρική
νεφρώνες. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα σας είναι τρομερά ενδιαφέρον. Θα περίμενα, επειδή ακριβώς είναι ενδιαφέρον και την... πραγματικά μπορεί να το περιγράψει με ακρίβεια κανείς, με πολύ λίγα λόγια, όπως κάνατε. Θα περίμενα να είστε πιο θαραλέως, με παραδείγματα που μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστικά ή και πολύ να υπενήσονται βαθύτερα πράγματα για την ανθρώπινη φύση, την ενσυναίσθηση, τις κοινωνίες, τον τρόπο με τον οποίο είμαστε πολύ ικανείς στο να είμαστε πολύ εγωιστές και ταυτόχρονα να κάνουμε πράγματα σε ομάδες, κοινωνίες. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Μ' άρεσε και το τέλος. Θα μπορούσε να πάει και πιο βαθιά, αλλά επίσης είναι ένα θέμα σχετικά φρέσκο και αυτό ήταν ωραίο. Δηλαδή, αυτό που και Αντώνης νωρίτερα. Ή να πιάνουμε κάτι καινούριο ή αν πιάνουμε κάτι πολύ δουλεμένο, θέλει νέα οπτική γωνία. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αυτές τις κατηγορίες. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Παναγιώτης Μαυρομάτης. Είναι εδώ. Παναγιώτης Μαυρομάτης δεν είναι εδώ. Αλέξανδρος Μορελάς. Καλησπέρα. Με λένε Μωράρα Αλεξάνδρο. Έχω τελειώσει βιολογία και τώρα σπουδάζω φαρμακευτική. Θα μιλήσουμε για εξέλιξη, αλλά με μια προέκταση που θεωρώ ότι είναι λίγο διαφορετική. Πάμε. Yeah. Θα θέσω ένα μάλλον διαφορετικό ερώτημα. Μπορεί ένα μπρόκολο να καταρρύψει τον Πλάτωνα? Και αν μπορεί να το κάνει αυτό, τι προέκταση αυτό μπορεί να έχει? Αυτό εδώ πέρα είναι ένα φυτό που βλέπετε, το οποίο είναι απόλυτα κοινό μορφολογικά, δεν παρουσιάζει κάτι ιδιαίτερο. Μπορούμε να το βρούμε σε χωράφια, σε αυλές παντού. Εάν σας έλεγα ότι είναι το Brassica oleracea, είναι ένα επιστημονικό όνομα, νομίζω ότι λίγα πράγματα θα καταλαβαίνετε και είναι φυσιολογικό, άμα κάποιος δεν είναι βιολόγος, να καταλάβει κάτι παραπάνω. Αν όμως σας έλεγα ότι αυτό είναι το άγριο είδος τριών πολύ γνωστών μας φυτών, όπως είναι το λάχανο, το κουνουπίδι και το μπρόκολο. Αυτά τα τρία φυτά μαζί με αυτό είναι ακριβώς τα ίδια είδη. Η διαφορά τους είναι η εξής, ότι ο άνθρωπος μέσω της τεχνητής επιλογής τα τελευταία 3-4 χιλιάδες χρόνια μπόρεσε και άλλαξε αυτό εδώ το είδος προς την κατεύθυνση που ήθελε και έφτιαξε τρία διαφορετικά μορφολογικά εκδοχές, όπως είναι το μπρόκολο, το λάχανο, το κουνουπί, το οποίο ακόμα και τα ίδια μεταξύ τους μοιάζουν λίγο. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος και τι σχέση έχει αυτό με τον Πλάτωνα, που μόλις αναφέραμε. Ο Πλάτωνας, μια από τις βιαστικές θεωρήσεις τους, ήταν η θεωρία των ιδεών, ο κόσμος των ιδεών. Πολύ απλά τι έλεγε αυτή η θεωρία. Έλεγε ότι οτιδήποτε σε αυτή τη γη, ένα φυτό, ένα ζώο, έχει ένα τέλειο πρότυπο στον κόσμο των ιδεών. Ένα απλό παράδειγμα. Φανταστείτε τα άλογα. Όλα τα άλογα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλογα συγκεντρώνουν κάποια χαρακτηριστικά. Το πρότυπο άλογο, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, υπάρχει στον κόσμο των ιδεών, το οποίο συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά, τα τέλεια και σταθερά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να συγκεντρώνει ένα άλογο. Για να επανέλθουμε όμως στο πρώτο μας ερώτημα, γιατί ένα μπρόκολο λοιπόν μπορεί να καταρρύψει αυτή την όμορφη θεώρηση του Πλάτωνα? Μπορεί να την καταρρύψει για έναν απλό λόγο, ότι όταν οι βιολόγοι κατάφεραν και κοίταξαν σε βάθος χιλιετιών πίσω, συνειδητοποίησαν το εξής, ότι αυτό που λέμε είδος δεν είναι σταθερό και δεν είναι σαφώς ορισμένο. Τα είδη είναι μεταβλητά, μπορούν και αλλάζουν και ότι το άλογο είναι σαφώς ορισμένο το 2013. 10.000 χρόνια πριν ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, 10.000 χρόνια μετά ενδεχομένως να διαφέρει. Άρα, αν μπορούμε να μιλήσουμε για τελειότητα, πρέπει αρχικά να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο, για κάτι σαφώς ορισμένο. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη βιολογία, αυτομάτως καταρρύπτεται και αυτή η θεώρηση. Μπορούμε όμως να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για μας μέσα από αυτό το πράγμα. Το συμπέρασμα είναι το εξής, ότι η φύση μας διδάσκει ότι τα πάντα εξελίσσονται. Τίποτα δεν είναι σταθερό και πρέπει να εξελίσσονται. Ό,τι δεν εξελίσσεται και δεν αλλάζει, συνήθως καταλήγει σε φθορά. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα αυτή, την οποία μπορούμε να τη βγάλουμε από τη βιολογία και να την εντάξουμε στη σημερινή κοινωνία και στη σημερινή πολιτική. Δηλαδή ότι είναι ένα κλειστό σύστημα το οποίο δεν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, δεν αλλάζει, δεν εξελίσσεται, συνήθως οδηγείται σε εκφυλισμό και σε πτώση. Ευχαριστώ πολύ.
Αρχίσατε πάρα πολύ ωραία και ήμουν γεμάτος προσδοκίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο χαθήκατε σε λεπτομέρειες που ίσως δεν χρειαζόταν να τις αναλύσετε τόσο πολύ. Γενικώς πάντως ήταν μια δημιουργική παρουσίαση που έθετε ερωτήματα στο κοινό της και έδινε τις απαντήσεις αφού τους άφηνε ένα μικρό χρονικό διάστημα να σκεφτούν ενδόμηχα τη δική τους απάντηση. Ευχαριστούμε. Εμένα, Αλέξανδρε, μ' άρεσε. Και μ' άρεσε κυρίως γιατί είχε διεπιστημονικότητα και μάλιστα όχι μόνο στις αμυγείς θετικές επιστήμες, δηλαδή αυτό που κάνεις μεταξύ βιολογίας και φαρμακευτικής, που κατά τύχη είναι και ακριβώς η δικιά μου επιστημονική καταγωγή, αλλά πιάναμε και άλλα πράγματα. Μπράβο που τόλμησες να πιάσεις ιδέες του Πλάτωνα, λέω εγώ. Δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Εγώ λέω μπράβο που τόλμησες. Και επίσης μ' άρεσε που στο τέλος έκανες και μια αναγωγή σε άλλα θέματα που αφορούν την κοινωνία, την πολιτεία. Αυτά τα χρειαζόμαστε. Υπό την έννοια ότι η επιστήμη δεν είναι ξερή, αποστηρωμένη στο χώρο της. Πρέπει να πιάνει κάποια πράγματα, άλλοτε σωστά, άλλοτε κάνει λάθος, αλλά πρέπει ακριβώς να κοινωνεί. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, παρότι πιθανόν να έχω επιστημονικές έτσι, αντιρρήσεις, σε συγχαίρω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εκτός αν κάποιοι άλλαξαν γνώμη και θα αποχωρήσουν, είμαστε στη μέση. Λοιπόν, οπότε σταματάμε για 10 λεπτά. Λοιπόν, για να ταΐσει την νικοτίνη του. Μέρος δεύτερον. Είναι ο κύριος ή κυρία, με φοράω γυαλιά, Νίκος Μουστάκας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Νίκος Μουστάκας. Καμία σχέση με τον ηθοποιό ή δυστυχώς με αυτόν που έχει τα παιχνίδια. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Ινστιτούτο Φυσικοχημίας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και σήμερα θα σας μιλήσω για υπολογιστικές τεχνικές που μιμούνται τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει ο εγκέφαλος και μερικά στοιχεία για τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίν. Μπορώ να ξεκινήσω. Ανθρώπινος εγκέφαλος, ένα πολύ πολύπλοκο όργανο αλλά με περιόριστες δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά πολλές φορές το χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε βίντεο στο ίντερνετ όλη μέρα. Ο εγκέφαλος όμως δεν είναι πλήρως αναπτυγμένος από τότε που γεννηθήκαμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ έχω μια θεία η οποία σε κάθε οικογενειακή συνάθρηση αποφασίζει να περιγράψει όλες τις ντροπιαστικές στιγμές που έχω ζήσει σαν μωρό. Κυρίως τις αειδιαστικές στιγμές και αυτό γίνεται όταν τρώμε σαν οικογένεια και όλοι γελάνε και εγώ θέλω να ανοίξει ένας λάκκος για να μην καταπιεί. Όπως καταλαβαίνετε, ο εγκέφαλος όταν δεν είναι πλήρως αναπτυγμένος δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως όλες τις λειτουργίες. Ο εγκέφαλος λειτουργεί με την δοκιμή και το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν σαν μωρό πήγατε να κουμπίσετε το φούρνο που έκαιγε και καήκατε, σχηματίζεται μία σύνδεση στους νευρώνους του εγκεφάλου, μία σύναψη, η οποία σου λέει ότι την επόμενη φορά που θα πας να κουμπίσεις το φούρνο, καλά θα κάνεις να το ξανασκεφτείς. Αντίστοιχα αποτελέσματα βέβαια έχουν και η κλασική ατάκα της Ελληνίδας μάνας. Και θα καείς και θα φας και ξύλο. Βέβαια, έτσι λοιπόν ο οργανισμός, ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται λαμβάνοντας συνεχώς θερεθέσματα από το περιβάλλον. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε με ένα εργαλείο υπολογιστικό, το οποίο οποία έκπληξη ονομάζεται νευρονικά δίκτυα, να εκμεταλλευτούμε τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει ο εγκέφαλος, ώστε να βελτιστοποιήσουμε ή να βρούμε τη βέλτιστη λύση σε ένα πρόβλημα που μας απασχολεί. Έτσι, σαν εξωτερικά ερεθίσματα του νευρονικού δικτύου, βάζουμε κάποιες μεταβλητές, όπως είναι η θερμοκρασία, η ταχύτητα, οτιδήποτε μας απασχολεί, του βάζουμε και τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε ότι παίρνει, με αποτέλεσμα η υπολογιστική αυτή μέθοδος να δημιουργεί το δικό του νευρονικό δίκτυο και πλέον να μπορεί να προβλέψει οποιαδήποτε προβλήματα, να προβλέψει για τα δεδομένα που του δίνουμε, ποιες είναι τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί για μεταβλητές τις οποίες δεν ξέρει, να δίνουμε εμείς στοιχεία στους μεταβλητές, να προβλέπει μόνο του τι περιμένουμε να πάρουμε. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε ένα σύστημα. Και εκεί υπάρχει ένα άλλο εργαλείο που ονομάζονται γενετικοί αλγόριθμοι, οι οποίοι πρακτικά παίρνουν ιδέες από τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου,
που με λίγα λόγια περιγράφει το πώς σε ένα περιβάλλον επικρατεί οργανισμός, σε ένα πληθυσμό επικρατεί οργανισμός που είναι ο πιο ικανός να ανταπεξέλθει στις αλλαγές. Έτσι, όταν ένας οργανισμός ζευγαρώσει με έναν άλλον οργανισμό, τότε ο απόγονος αυτού του ζευγαρώματος μπορεί να έχει τα καλύτερα χαρακτηριστικά των δύο γονέων ή και ακόμα και καλύτερα. Έτσι, αν αντί για οργανισμούς έχουμε τις βέλτιστες λύσεις ενός προβλήματος και τις ζευγαρώσουμε, καταλήγουμε τελικά να πάρουμε μία λύση, η οποία είναι η βέλτιστη λύση που περιγράφει το σύστημά μας. Και κλείνοντας, όποτε βλέπουμε πάλι η φύση μας δίνει εμπνεύσεις για ιδέες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην επιστήμη. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω η θεία μου να μην δει ποτέ αυτό το βίντεο. Με μία πολύ μικρή παρατήρηση για την ακρίβεια, η θεωρία ή αν θέλετε η νόμη του Δαρβίνου προβλέπουν ότι ένας οργανισμός μπορεί να κληρονομήσει και τα χειρότερα χαρακτηριστικά των δύο γονέων. Κατά τα άλλα, δεν έχω να παρατηρήσω κάτι. Ήταν μια ωραία παρουσίαση. Ευχαριστούμε. Ναι, ωραία. Περίμενα να συνδέσεις την αρχή με το τέλος. Το έκανες, έστω και σε 10 δευτερόλεπτα. Ίσως θα το έκανα σε 20. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Δημήτρης Νικολαίδης. Έλα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Λέγομαι Δημήτρης Νικολαίδης. Είμαι μαθηματικός κάθετος μηχανικός πληροφορικής, πληροφορικάριος δηλαδή. Και δεν λέω το θέμα για να μην χαλάσει την έκπληξη. Πάμε. Πάμε. Ο μεγάλος τζαζίστας, ο Κολ Πόρτερ, έχει ένα από τα τραγούδια του. Λέει, birds do it, bees do it, even lazy jellyfish do it. Εγώ δεν έχω βρεθεί ποτέ μια τεμπέλα μέδουσα για να τη ρωτήσω τι κάνει. Αυτό που κάνουμε όμως όλοι και δεν το συνειδητοποιούμε καν, είναι να ανταλλάζουμε δεδομένα, να παράγουμε και να δημιουργούμε δεδομένα με απίστευτο όγκο, με απίστευτο ρυθμό. Ακόμα και τώρα που κάθομαι εγώ εδώ, αυτό στέλνει πληροφορίες για το πού βρίσκομαι, για τη θέση μου, ακόμα για την κλίση που έχει επάνω. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα συνιστούν ένα κλάδο, θα το έλεγα, που συνιστά τις τεχνικές και τις μεθοδολογίες για την ανάλυση τους, που λέγεται Big Data, μεγάλα δεδομένα, και χαρακτηρίζεται από τεράστιο όγκο, από μεγάλη μεταβλητότητα και από μεγάλη ποικιλία δεδομένων. Και όταν λέω όγκο, εννοώ ότι μόνο για το 2012 τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν μέσα σε όλο το διαδίκτυο, σε όλες τις ψηφιακές πηγές, μπορούσαν, αν τα αποθηκεύαμε σε iPad, να φτιάξουν το σινικό τείχος. Επί δύο στο ύψος. Κάθε λεπτό ανεβαίνουν 700.000 κομμάτια πληροφορία στο Facebook για να μοιραστούν. Κάθε λεπτό 200 εκατομμύρια ηλεκτρονικά μηνύματα δημιουργούνται και ανταλλάσσονται. Κάθε λεπτό 100.000 tweets ανεβαίνουν και γίνονται διαθέσιμα. Είναι απίστευτος όγκος πληροφορίας. Και επίσης είναι απίστευτες οι πηγές από τις οποίες προέρχεται αυτή η πληροφορία, αυτά τα δεδομένα. Μπορούν να προέλθουν μέσα από το ίντερνετ, μέσα από ψηφιακές συσκευές που κουβαλάμε. Ακόμα και μέσα από εξελιγμένες συσκευές όπως οι τηλεοράσεις μας ή και τα ψυγεία, κάποια ψυγεία. Ακόμα και αυτά παράγουν δεδομένα. Από την ανάλυση αυτών των δεδομένων μπορώ να οδηγηθώ σε συμπεράσματα που αφορούν το σύμπαν, όπως είναι για παράδειγμα αναλύοντας τα δεδομένα παράγοντα από το CERN. Μπορώ να οδηγηθώ σε πληροφορίες που αφορούν την καλύτερη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Για παράδειγμα, τώρα υπάρχει στην Αμερική ένας διαγωνισμός που έχει ένα έπαθλο χρηματικό 3 εκατομμυρίων δολαρίων και αφορά στο πώς συλλέγοντας και επεξεργάζοντας δεδομένα από όλα τις κλινικές και τα ιατρικά εργαστήρια της Αμερικής, να προβλέψω στο επόμενο 12μηνο για πόσο χρονικό διάστημα θα νοσηλευτεί ένας τυχαίος άνθρωπος. Είναι απίστευτος όγκος αυτών των δεδομένων. Είναι εδώ για να μείνουν. Γύρονται πολλά θέματα πέρα από τα αμυγός επιστημονικά και τα αμυγός τεχνικά του πώς χειρίζομαι και πώς επεξεργάζομαι και πώς αναλύω αυτά τα δεδομένα. Υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με την ιδιωτικότητα. Διαφύλαξη δηλαδή του απορρίτων δεδομένων ή πώς αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται και από ποιον. Υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με την ηθική. Και όπως όλα τα θέματα της επιστήμης έχουν πάντα δύο όψεις. Εγώ θέλω να κλείσω λέγοντας ότι τα μεγάλα δεδομένα, big data, ήρθαν για να μείνουν. Πρέπει να τα διαχειριστούμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα... Η παρουσία ήταν καλή, καταρχάς. Το λέω εξ αρχής.
Λίγο πιο μεγάλο προβληματισμό. Τον έθιξε στο τέλος. Ίσως επειδή δεν το κατέχω τόσο καλά το παιδί όσο αυτό που λέμε science στα αγγλικά, είναι μια κατάσταση που δημιουργείται στην ανθρωπότητα, άρα είναι κατά τη γνώμη μου περισσότερο τεχνολογικό πολιτισμικό γεγονός παρά κάτι το οποίο προϋπήρχε, άρα εμείς οι άνθρωποι το φτιάχνουμε, και θα ήθελα λίγο να δω μια παραπάνω εμβάνθηση σε αυτό το κομμάτι. Έχετε δίκιο. Ήταν συνειδητή επιλογή λόγω χρόνου. Αλλά ναι, θα, κανονικά σε μια πιο μεγάλη τοποθέτηση είναι, θα πρέπει να τουλάχιστον σοβαρής αυτή η προσέγγιση. Αν δουλέψετε αυτή την παρουσίαση, θα πρότεινα να βάλετε και το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι. Big data σημαίνει και πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Εκτικής ενέργειας και όχι μόνο. Και απώλεια σε θερμότητα κτλ. Μάλιστα το Ινστιτούτο ΣΕΤΗ σκέφτεται ότι μια καλή ιδέα για την αναζήτηση της εξωγήινης νοημοσύνης είναι να ψάξει σε ψυχρότερα νέφη του γαλαξία, διότι ένας πολύ προχωρημένος πολιτισμός θα είχε τόσα μεγάλα θέματα ενέργειας και απορρόφησής της από το περιβάλλον που θα πήγαινε να θάψει τα big data του σε κάποιο ψυχρό νέφος, υπερψυχρό νέφος. Πάρτε το και αυτό υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Λία Παντελία. Καλά το λέω. Περίπου. Έλα μα. Παντελιά. Πώς πάει. Όχι, θα το βρούμε. Θα μας το πεις. Παντελιά. Παντελιά. Αλλά η Κέντη μας τα έχει γράψει στα λατινικά. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Εμμανουήλ Παντελία. Το επίθετο είναι το Εμμανουήλ. Αλλά δεν πειράζει. Συνεχνό φαινόμενο. Συνήθως με φωνάζουν Εμμανώλη. Οπότε καλά είμαστε. Εδώ λέει Παντελία Λία. Ναι, το Παντελία, επειδή δεν μπορούν να το πούνε. Άρα λέγεται Εμμανουήλ. Εμμανουήλ το επίθετο, ναι. Λία Εμμανουήλ. Κατά τον Αρχάγγελο. Ακριβώς. Γαβρίλ. Και ο Εμμανουήλ κάτι ήταν. Ο Ιησούς. Αν Εμμανουήλ είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Και ο Άγγελος, αλλά Άγγελος. Ναι, Άγγελος και αυτός, ναι. Να σας το πω αυτό τώρα γιατί θα σκάσω. Έχω ένα φίλο. Ένα φίλο είχα. Είναι μακαρίτσια, θα το ξέρετε πολύ. Ο Μανώλης ο Ρασούλης. Ο οποίος βαφτίστηκε Εμμανουήλ. Το επίθετό του είναι Ρασούλης και ανακάλυψε σε προχωρημένη πια ηλικία ότι στα αραβικά Ρασούλ Αλλάλα είναι ακριβώς. Ό,τι είναι στα εβραϊκά το Εμμανουήλ, ο απεσταλμένος του Κυρίου. Και ήταν πολύ περήφανος γι' αυτό. Θεώρησε μάλιστα ότι κάποιο κοσμικό σχέδιο υπήρχε από ανώτερη δυνάμη. Όχι, με ένα δάκτυλο του πατέρα μου, ήθελα γόρι. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά έπρεπε να το πω έτσι. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Εμμανουήλ Παντελία. Λία. Είμαι γεωνολόγος και τώρα κάνω μεταπτυχιακό στη διαχείριση αποβλήτων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Σήμερα δεν θα παρουσιάσω μόνη μου. Έχω και τη συμπαρουσιάστριά μου μαζί. Θα τη βάλω εδώ, μάζεψα και τα μαλλιά για να τη δείτε ωραία. Ξεκινάμε. Θα μιλήσω για τη μούχλα στα τρόφιμα. Το μανιτάρι, πλευρό τους, είναι μύκητας. Η μούχλα επίσης είναι και αυτή μύκητας. Αυτό εδώ είναι το ριζικό σύστημα, το οποίο είναι τεράστιο και το οποίο έχω δημιουργήσει μόνη μου. Λοιπόν, πώς εμφανίζεται όμως η μούχλα. Η μούχλα προϋπάρχει σχεδόν παντού και εμφανίζεται σχεδόν παντού. Γι' αυτό λοιπόν, ας πάρω το δεδομένο, έπεσε, ότι ένα ψωμί δεν έχει τίποτα. Και μέσα του κοιμούνται χιλιάδες σπόρια μούχλας. Στο τυρί όμως έχει αναπτυχθεί ήδη μούχλα. Πώς γίνεται λοιπόν να ξυπνήσουμε τα σπόρια μούχλα σε ένα ψωμί. Πρώτη επιλογή είναι να υπάρχει τόση υγρασία και τόση θερμοκρασία που θα δυσανασχετήσουν και θα ξυπνήσουν. Το δεύτερο είναι στο πάρτι που γίνεται στο τυρί. Υπάρχουν πολλοί καλεσμένοι οι οποίοι ήδη έχουν αναπτυχθεί. Έτσι λοιπόν, είτε με το φύσιμα κάποιο αέρα, είτε με νερό, είτε με ένα έντομο το οποίο κάθισε λίγο απάνω και μετά προσγειώθηκε στο ψωμί, ξυπνάνε τα σπόρια μούχλας που βρίσκονται στο ψωμί. Πεινασμένα και
αγουροξυπνημένο όπως είναι, αρχίζουν να τρέφονται με τι άλλο, με την επιφάνεια στην οποία κατοικούν. Έτσι λοιπόν, στο ψωμί θα αρχίσει να αναπτύσσεται ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Μία ερώτηση η οποία είχα πάντα από μικρή και μετά στη σχολή ήταν εάν καθαρίσουμε τη μούχλα μπορούμε να φάμε το τρόφιμο. Θα έλεγα καλύτερα να μην το κάνετε, διότι το ριζικό σύστημα είναι πολύ ανεπτυγμένο και δεν ξέρετε αν θα καταφέρετε να το καθαρίσετε όλο. Μόνο σε περίπτωση μαρμελάδας ή γλυκό του κουταλιού, που είναι μυχουλιασμένα, αν τα βράσουμε και τα καταναλώσουμε προσεκτικά, δεν θα πάθουμε κάτι. Λοιπόν, μία άλλη απορία ήταν το blue cheese, το roquefort και το camembert. Για ποιο λόγο το τρώμε? Αυτό είναι οι δικοί μυκητές, έχουν και ονοματεπώνυμο. Το συγκεκριμένο λέγεται Penicillium roqueforti. Από αυτό και το ροκφόρ, το οποίο στο τυρί αναπτύσσονται οι μύκητες, η μούχλα και οποιοδήποτε άλλο είδος μούχλας δεν αναπτύσσεται σε αυτό το τυρί. Επίσης, κανένα άλλο βακτήριο. Οπότε είναι ασφαλές για να το φάμε. Επίσης, μια πολύ καλή μούχλα η οποία εμποδίζει την ανάπτυξη άλλων μικροβίων είναι η πενικυλίνη, από την οποία ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, απρόσεξτο στο 1928, ανακάλυψε αφήνοντας τις μικροβιακές τους καλλιέργειες και φεύγοντας για διακοπές, ότι τα μικρόβια πάβουν να αναπτύσσονται γύρω από τη μούχλα. Και έτσι το 1945 κέρδισε το βραβείο Νόμπελ. Εγώ σήμερα από τα πειράματα που έκανα, μάλλον τα παπούτσια στο χέρι θα πάρω, διότι το αγόρι μου κατά λάθος έδωσε μια ημιμουχλασμένη τάρτα στη μάνα του. Λία. Λία, λοιπόν. Έμαθα πράγματα. Περισσότερο βάθος, όχι βάθος στο ψωμί. ήθελα να πιάναμε τους μύκητες παραπάνω, δεν ξέρω. Εμείς έχουμε το κακό ότι εσείς έχετε κάνα μήνα να προετοιμάσετε την παρουσία. Περίπου. Εμείς έχουμε μερικά δευτερόλεπτα να πούμε κάτι έξυπνο. Θα ήθελα κάτι να με συγκινήσει παραπάνω, να το πω έτσι. Ενώ η παρουσία ήταν ωραία, έχει το χάρισμα, έχει τα μέσα. Ίσως επειδή το θέμα είναι πολύ απλό, θα έπρεπε να γίνει λίγο πιο έτσι spicy. Στην τετράλεπτη ομιλία που είχα ετοιμάσει και την πετσόκοψα, ήταν ότι ο μύκητας δεν έχει στομάχι, άρα πως τρώει. Αλλά το έβγαλα. Ναι, δηλαδή είναι αυτό που είχε πει και ο Αντώνης καμιά ώρα νωρίτερα, ότι σε ένα θέμα το οποίο ο καθένας το ξέρει, πρέπει να του δώσουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Μόνο αυτό. Συμφωνώ. Απλώς απογοητεύτηκα. Περίμενα να μάθω επιτέλους τι είναι οι μύκητες. Δεν έχω καταλάβει ποτέ. Έτσι. Δεν είναι φυτά. Όχι, δεν είναι ζώα. Είναι μύκητες. Είναι μύκητες. Γιατί είναι μύκητες? Εννοώ τι διαφορετικό έχουν από τα φυτά αφού έχουν ρίζες. Τι διαφορετικό έχουν από τα ζώα. Δεν έχω καταλάβει ποτέ. Κανένας δεν μου το εξήγησε. Θέλετε να σας το εξήγησε? Απλώς είναι... Εδώ είναι που λέμε, αν διπνήσουμε μαζί, θα σας πω ότι είναι μύκητας. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και κατά 90% θα μακυρέψω και μύκητες. άρα δείπνουμε μανιτάρια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Εγώ να πω γενικά, συγγνώμη που το τρέχουμε. Συνήθως είμαστε πολύ πιο χαλαροί και εμείς, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε και κάπως εμπρόθεσμα. Οπότε ενδεχομένως και τα δικά μας τα σχόλια έτσι να είναι πολύ. Δεν περάσουμε από 4 ναι. Τελειώνει. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, Χριστίνα Παπαδοπούλου. Έλα, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παπαδοπούλου Χριστίνα και θα μιλήσω για ένα υλικό κατασκευαστικό. Έχω τελειώσει αρχιτεκτονική πριν 2 εβδομάδες μάλιστα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο και με έκανε να δω όλο το χώρο μου κάπως διαφορετικά.
Το υλικό για το οποίο θα μιλήσω είναι το διάφανο σκυρόδεμα ή αλλιώς διάφανο μπετό, είναι κάπως πιο γνώριμη λέξη το μπετό να χρησιμοποιήσω. Θα μιλήσω πρώτα για τον άνθρωπο ο οποίος το κατασκεύασε και το οραματίστηκε, ο οποίος είναι ο Άρων Λοσόντζη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, μάλιστα, το κατασκεύασε το υλικό. Ήταν στη Στοκχόλμη, στο Royal University College of Fine Arts. Και στην ουσία αποτελείται από ένα μείγμα μπετού και οπτικών ινών. Οι οπτικές ίνες αποτελούν στην ουσία το 4-5% του συνολικού όγκου. Δεν επηρεάζουν αρνητικά την αντοχή του. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο υλικό για στοιχεία που επηρεάζουν τη σταθερότητα του κτηρίου, όπως μπορούμε να πούμε ότι είναι οι κολόνες ή κάποια τυχεία που είναι μέρος του σκελετού που στηρίζουν το συνολικό κτίριο. Όμως μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί το συνολικό περίγραμμα ή σαν στοιχείο πλήρωσης, όπως θα λέγαμε στην αρχιτεκτονική, και έτσι μπορούμε να το θεωρήσουμε και αυτό ένα μπετό. Στην ουσία, θεωρεί το σώμα ξανά τον μπετό αυτό σαν ένα τείχος τον οποίο δεν μπορεί να διαπεράσει, όμως το βλέμμα μπορεί να δει μέσα από αυτό, και αυτό είναι και το στοιχείο που με έκανε και εμένα να δω ξανά το χώρο με ένα άλλο μάτι, λίγο πιο θεατρικά, και να ασχοληθώ ιδιαίτερα με το υλικό αυτό και να το ψάξω. Η υφή του, να μιλήσω λίγο και για την υφή, είναι όπως ακριβώς είναι και τον μπετό, που ξέρουμε όλοι και που παρατηρούμε από τις αρχές, όχι εμείς, κάποιοι άλλοι του 20ου αιώνα, σε όλο το κτιστό περιβάλλον και στις πόλεις. Αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω είναι πως από την πλευρά μου κι εγώ, αν μπορούσα να οραματιστώ την πόλη με τη χρήση αυτού του υλικού, θα μπορούσα να δω πλευρές κτηρίων ή σημεία της πόλης πιο ενδιαφέρουσες, πιο με μεγαλύτερη φαντασία, και ίσως άρχισε σαν πολίτης πια και όχι σαν αρχιτέκτονας να λειτουργεί και η παρατηρητικότητά μου και η σχέση μου με την πόλη σωματικά, και να μιλήσουμε και για μια πόλη με ένα θέατρο, με στοιχεία θεάτρου σκιών μέσα από την κίνηση των ανθρώπων και από τη ζωή τους γενικότερα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακοή σας. Χριστίνα, ευχαριστούμε. Είναι προφανές ότι σε συναρπάζει αυτό το διάφανο μπετό. Δύο πράγματα θα σου σύμβουλα. Πρώτον, άχρηστη πληροφορία επειδή έχεις μόνο 3 λεπτά. Δηλαδή, ποιο ήταν το πανεπιστήμιο και τι ώρα της ημέρας το σκέφτηκε, ξέχασα και το όνομα του κυρίου. Μπορείς και να τα αποφύγεις, εκτός αν τα χρησιμοποιήσεις χιουμοριστικά για να τα συνδέσεις με κάτι άλλο. Δεν ενδιαφέρει. Δηλαδή, όπως εγώ ξέχασα και το όνομα, ξέχασα και το πανεπιστήμιο. Ίσως και το πρώτο πρόσωπο θα το άφηνα στην άκρη. Δηλαδή, μιλάμε για ένα θέμα, άρα δεν είναι το τι πιστεύουμε για το θέμα, πρέπει να δείξουμε το ποιο είναι το θέμα. Είχες το εικαστικό στοιχείο, άρα θα μπορούσες να περάσεις ίσως σε τρίτο πρόσωπο, σε μια παθητική φωνή, όλο αυτό το κομμάτι του εικαστικού. Αλλά χρησιμοποίησε, θα έλεγα εγώ τώρα, μπαίνω στα χωράφια του Αντώνη, το συνέστημα με έναν άλλο τρόπο στην προσέγγιση του θέματος. Αντώνη, σωστά. Με τα χωράφια μου. Να επαναφέρω αυτό που είπα πριν πολλή ώρα. Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα όταν ασχολείστε με ευρύτερα πράγματα και όχι με τον τομέα σας. Για προφανείς λόγους, έτσι. Δυσκολευόμαστε και να καταλάβουμε αν έχετε μια γενικότερη θεώρηση για αυτό που λέμε επιστήμη και κατά συνέπεια την κατανόηση της από όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Γιατί μπορεί να κατέχετε πολύ καλά τον τομέα σας και να μην σας ενδιαφέρει πραγματικά τίποτα άλλο. Οπότε είναι μια πρόσθετη δυσκολία αυτή για μας. Έχετε το χάρισμα, έχετε την ικανότητα, μπορείτε να μιλάτε από στήθους χωρίς να κάνετε κανένα συντακτικό ή άλλο λάθος. Προσπαθήστε να δουλέψετε σε βάθος τα θέματά σας. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Αντιγόνη Παπά. Γεια σας. Ονομάζομαι Αντιγόνη Παπά και είμαι γεωπόνος. Βασικά πονάω τη γη. Θα μιλήσω για την επικονίαση και τις μέλισσες. Λοιπόν, έχω λίγο άγχος.
Σας έχει τύχει ποτέ να προσπαθήσετε να βγάλετε μία αμύγα από το παράθυρο. Το ανοίγετε, αλλά δεν βγαίνει. Αδυνατεί να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει λίγο πίσω ώστε να βρεθεί από την άλλη άκρη. Αντίθετα με μία μέλισσα. Η μέλισσα, αν της δώσετε λίγο χρόνο, θα το καταφέρει και θα το κάνει καλά. Αυτό γιατί στις μετακινήσεις της από και προς την Κυψέλη χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές. Έχει μία στρατηγική. Χρησιμοποιεί και τις 5 τις αισθήσεις για να το καταφέρει. Έχει ένα σκοπό, ή μάλλον 2. Ο πρώτος είναι να επιστρέψει στην Κυψέλη με τον νέκταρ που συνέλεξε. Ο δεύτερος είναι να διασπείρει τη γύρη στα διάφορα λουλούδια. Πώς συμβαίνει αυτό? Καθώς προσγειώνεται στο λουλούδι, καθώς προσγειώνεται στο λουλούδι, καθώς προσγειώνεται στο λουλούδι, συγγνώμη. Καθώς προσγειώνεται στο λουλούδι, καθώς τρίβεται πάνω το σώμα της μέσα στο άνθος, γεμίζει με γύρι. Σαν γεμίζει με γύρι, ναι. Πώς τα γυαλιά γεμίζουν με σκόνη? Έτσι μεταφέρεται και στα άλλα λουλούδια. Η μεταφορά αυτή λέγεται επικονίαση. Η επικονίαση αποτελεί το προκαταρκτικό στάδιο της γονιμοποίησης, άρα και της αναπαραγωγής των φυτών. Είναι ίσως το σημαντικότερο γεγονός στη ζωή. Των φυτών, βέβαια, εντάξει. Γιατί οδηγεί μάλλον την εξέλιξη, τη διαιώνιση, άρα και την αθανασία τους. Χωρίς τη γονιμοποίηση, τα φυτά πεθαίνουν. Η επικονίαση μετά την επικονίαση, τα φυτά δίνουν στις μέλισσες κάποια σημεία ώστε να μην ξαναπάνε. Γλιτώνουν χρόνο, με απλά λόγια. Διάφορες μελέτες τώρα τελευταία δείχνουν ότι ο πληθυσμός των μελισσών μειώνεται. Άρα, εμείς τι κάνουμε? Θα τις αφήσουμε να εξαφανιστούν? Ήταν λίγο απότομο, αλλά το κατάλαβα και εγώ. Όταν ξεχνάμε τι έχουμε να πούμε, ας το ρίξουμε στην πλάκα. Ο καλύτερος τρόπος εκεί είναι να αυτοσαρκαστούμε. Θα γελάσουν οι άλλοι, ώσπου να γελάσουν θα θυμηθούμε τι είχαμε να πούμε. Και έτσι πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι το σφάλμα μας. Πρώτον, έχουν οι μέλισσες 5 αισθήσεις? Ναι. Έχουν. Ναι. Αυτό το ρωτάω. Ναι. Έχουν και νου. Ναι, για τον νου δεν βάλω, αναρωτιέμαι αν έχουν 5 εισιτήρια όρφανα. Και τελικά όμως δεν θα έπρεπε να ξαναγυρίσεις πίσω και να μας πεις γιατί η μύγα χάνει τον δρόμο της ενώ η μέλισσα δεν το χάνει? Θα έπρεπε, λέω. Θα έπρεπε, ναι. Μείναμε με αυτή την απορία. Είπα κι εγώ να σας αφήσω. Όχι, όχι. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Μανώλης Πολυχρονίδης. Με έχετε δει και πέρυσι. Ονομάζομαι Μανώλης Πολυχρονίδης, έχω σπουδάσει πολιτική επιστήμη, ασχολούμαι με τη ρητορική, αλλά μου αρέσει πολύ η επιστήμη. Και σήμερα θα σας μιλήσω για την ανοσία της αγάπης. Είμαστε έτοιμοι? Αν νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι είστε ελκυστικοί στο άλλο φύλο, έχετε δίκιο. Διότι η οσμή σε δύσκολα σημεία του σώματος δείχνει κατά πόσο τα μικρόβια έχουν κάνει ή όχι τη δουλειά τους. Το μεταβολικό τους προϊόν που είναι η οσμή γίνεται αντιληπτό από τα οσφυρητικά μας κύτταρα και χωρίς να το καταλάβουμε, σε ασυνείδητο επίπεδο καταλαβαίνουμε κατά πόσο είμαστε συμβατή, άνοσο συμβατή. Σήμερα λοιπόν θα σας πω 3 απλά πραγματάκια για να εξασφαλίσετε ότι είστε συμβατοί με το αντικείμενο του πόθου σας. Το πρώτο είναι πράγματι η μυρωδιά.
Και σας εξήγησα ήδη ότι αν υπάρχει ανοσοσυμβατότητα μεταξύ των δύο συστημάτων, η μυρωδιά δεν σας δημιουργεί απόθυση. Βέβαια, κάποιες μυρωδιές μπορεί να είναι αποθετικές έτσι κι αλλιώς, αλλά ας αφήσουμε αυτές. Το δεύτερο σημαντικό κριτήριο είναι το φιλί. Μέσα από το φιλί γίνεται, εκτός από ανταλλαγή σάλιου, μια μεταφορά από γεύσεις και οσμές που έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με την οσμή. Δηλαδή, μπορεί ο εγκέφαλός μας να καταλάβει κατά πόσο είμαστε συμβατοί στο νοσοποιητικό μας σύστημα. Θα πει κανείς, και τι μας ενδιαφέρει το ανοσοποιητικό μας σύστημα να είναι συμβατό. Έχει μεγάλη σημασία. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η καλή αναπαραγωγική υγεία στηρίζεται στη συμβατότητα των ανοσοποιητικών συστημάτων. Το νοσοποιητικό σύστημα, λοιπόν, δεν είναι απλά ένας φραγμός ή μια σειρά από στρατιωτάκια που μας βοηθάνε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα κακά πραγματάκια που μπαίνουν μέσα μας από διάφορους τρόπους. Ας μην το αφήσω εκεί πέρα. Έχει να κάνει ότι είναι και φίλτρο για τη συμβατότητα με το άλλο άτομο. Και ποιο είναι το τρίτο κριτήριο? Η αγκαλιά. Μέσα από την αγκαλιά εξασφαλίζουμε την απελευθέρωση μια σειρά από σημαντικές χρήσιμες ουσίες όπως η οκυτοκίνη. Η οκυτοκίνη μαζί και με άλλα στοιχεία όπως η ντοπαμίνη δίνει μια αίσθηση ικανοποίησης. Αν η ικανοποίηση αυτή παραμείνει σταθερή, εξασφαλίζουμε ότι όχι μόνο υπάρχει μια ψυχολογική συμβατότητα, αλλά υπάρχει και ιστοσυμβατότητα, κυρίως στο ανασολογικό επίπεδο. Διότι ο τρόπος που λειτουργούν οι ορμόνες μας έχουν μεγάλη ανοσορυθμιστική λειτουργία. Επομένως, αν θέλετε να είστε σίγουροι για αυτόν ή αυτήν που θέλετε να είστε συμβατοί με αυτόν, μυρίστε, φιλήστε, αγκαλιάστε. Ευχαριστώ πολύ. Φοβάμαι ότι τα ξέραμε αυτά. Τα τρία εννοώ. Χαίρομαι και εσάς. Φιλήστε, αγκαλιάστε, μυρίστε. Είστε λίγο παλιότερος και γι' αυτό Να σας πω, έχω μια μικρή αμφιβολία για την επιστημονική ακρίβεια των όσων μας είπατε. Παρακαλώ. Και ιδιαίτερα για το πόσο μεγάλη σημασία αποδίδει η επιστήμη την τρέχουσα στιγμή στη συμβατότητα των νοσοποιητικών συστημάτων. Μπορώ να σας πω άλλα 5 σημαντικότερα πράγματα για τα με τα οποία ελκόμεθα ή αποθούμεθα κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επιλογής, όπως ονομάζεται. Είναι η εξωτερική εμφάνιση που προδίδει υγεία. Είναι η εξωτερική εμφάνιση που προδίδει ή αν θέλετε επιδεικνύει το ένα είδος το άλλο την ικανότητά του να τα καταφέρνει στις δυσκολίες. Και από εκεί πέρα ένα είδος, η ποικιλία και η πολυομορφία είναι τεράστια. Αλλά πάντως είναι πράγματα που είναι φανερά, που κρύβονται. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι γιατί η γυναικεία περίοδος μόνο στον άνθρωπο είναι κρυφή, ενώ σε όλα τα άλλα συγγενή μας ζώα είναι ολοφάνερη και διαφημίζεται μάλιστα. Φοβάμαι λοιπόν ότι πιάσατε ένα θέμα από μια πλευρά που δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αρκετά τεκμηριωμένη επιστημονικά. Εγώ κάπως θυμάμαι ότι και πέρσι που είχε μιλήσει ο Μανώλης, αυτός εδώ ο κύριος δεξιά μου του την είχε μπει άγρια. Έτσι. Καλά δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Άρα προφανώς οι οσμές σας δεν τα πάνε πολύ καλά. Δεν είμαστε ιστοσυμβατοί. Λοιπόν. Μια αγκαλή όμως μπορεί να λύσει τα πράγματα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Κρυφά βρήκαμε μια ευκαιρία να μυρίσουμε και εμάς τον άλλον. Δεν θα σας επιδείξουμε το φιλί. Λοιπόν, πέρα από αυτό... Για τα γένια, όχι τίποτα, λέτσι. Ναι, ναι. Έχεις, Μανώλη, έχεις χάρισμα. Κοίταξε, εγώ πέρα από το επιστημονικό κομμάτι το βρήκα φρέσκο. Δηλαδή, μ' άρεσε, ναι, μ' άρεσε ότι έπιασε ένα κομμάτι που είναι ακριβώς η σχέση των δύο φύλων με το νοσοποιητικό σύστημα, το οποίο πραγματικά ήταν μια πολύ φρέσκια ματιά. Αυτό πραγματικά, δηλαδή, θέλω να το υπερθεματίσω, ήταν έτσι από τις λίγες
παρουσίες που ήταν πολύ πολύ καινοφανείς στην προσέγγιση τους. Έχεις και το χάρισμα. Τώρα, για το επιστημονικό κομμάτι, προφανώς εγώ έχω να πω έτσι, μεταξύ σας, ότι επειδή από ό,τι βλέπω έχεις μια άλλη επιστημονική προσέγγιση και παιδεία, προφανώς η τοποθέτησή σου είναι διαφορετική. Θέλω παρόλα αυτά να το πω σέβομαι. Ότι το νοσοποιητικό σύστημα είναι ένας χώρος που είχα ασχοληθεί και με αυτό πέρυσι, για το στομάχι βέβαια, αλλά έχει μια βιωματική διάσταση. Δηλαδή, μερικές φορές, όταν λόγω κάποιες ασθένειας, είτε δική σου είτε κάποιου συγγενικού προσώπου, εκτίθεσαι σε συνέπειες, για παράδειγμα, ενός αυτοάνωσου νοσήματος, αναγκαστικά έρχεσαι σε επαφή. Τώρα είναι πώς αυτό θα μπορέσεις να το συνδυάσεις με τη ρητορική δυνότητα, σαν κάτι ενδιαφέρον. Άρα, έχει μια επιστημονική τεκμηρίωση με βάση περιοδικά. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά τα κατέβασα στο κεφάλι, διάβασα ένα άρθρο. Όχι στο Βήμα Science, είναι πολύ πιο σοβαρό αυτό. Στο Βήμα Μαγκαζίνο, αντίστοιχα. Αλλά υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση. Τώρα, κατά πόσο είναι το πιο σοβαρό, πραγματικά η σεξουαλική επιλογή είναι ένα τεράστιο θέμα και έχει να κάνει και με την προσέγγιση και τι σημείο βάζει ως μεγαλύτερη βαρύτητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αλέξανδρος Ρουχίτσας, το λέω καλά. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Ρουχίτσας. Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής γνωσιακής επιστήμης και θα σας μιλήσω απόψε για την θεωρία της συγγενικής επιλογής. Ξεκινήσω. Λοιπόν, έχω μια μικρότερη αδερφή, τη Χαρούλα. Για τους άλλους χαρά, για μένα ακόμη και σήμερα Χαρούλα. Στα 33 μου και τα 28 της, η διαφορά ηλικίας που έχουμε δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Στα 10 μου όμως και τα 5 της, σήμαινε για αυτήν πολλές μελανιές, πολύ κλάμα, πολλές τούφες μαλλιών που της έλειπαν, πολλά κουδούνια από τους γείτονες που ήθελαν να δουν αν πέθανε κάποιος και έπρεπε να καλέσουν το ασθενοφόρο ή το περιπολικό. Όταν η μητέρα μου γυρνούσε από τη δουλειά και μάθαινε τι έχει συμβεί, μου έλεγε «Να μην φέρεις άσχημα στην αδερφή σου, γιατί θα είναι και αύριο εδώ». Βέβαια, εγώ το πνεύμα αυτό δεν το καταλάβαινα. Η αδερφή μου της έτρωγε κανονικά κάθε μέρα ακριβώς επειδή ήταν εκεί και δεν μπορούσα να φανταστώ πιο ευτυχισμένη μέρα από εκείνη που δεν θα ήταν άλλο. Χρειάστηκε να περάσω στο πανεπιστήμιο και να έρθω σε επαφή με το έργο του Robert Axelrod σχετικά με την εξέλιξη της συνεργατικής συμπεριφοράς και της ανταποδοτικότητας για να καταλάβω τι εννοούσε η μαμά μου. Η περίφημη φράση του Axelrod, η σκιά του μέλλοντος, αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Φέρ' σου καλά, συνεργάσου αρμονικά, ανταπόδοση στο παρόν, σε αυτούς πρόκειται να ξανασυναντήσεις στο μέλλον. Μάλιστα, όσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα να τους ξαναδείς, τόσο περισσότερο σου συμφέρει να φερθεί σωστά στο παρόν. Βέβαια, για καλή μου τύχη, υπάρχει ένα παραθυράκι στη θεωρία του Axelrod που δίνει την ευκαιρία στους πρωτότοκους να διασκεδάσουν όσο τραβάει η όρεξή τους, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν τι μελγενέστε. Δηλαδή, εξαιρούνται οι πολύ στενοί συγγενείς. Επιστημονικές μελέτες μας έχουν δείξει ότι είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι να βοηθούμε τους πολύ στενούς συγγενείς μας στις δύσκολες στιγμές, χωρίς να υπολογίζουμε ούτε προσωπικό κόστος, ούτε μελλοντική ανταπόδοση, ούτε άλλες υποχρεώσεις μπορεί να έχουμε προς άτομα με τα οποία δεν μοιραζόμαστε γενετικό υλικό. Όσο πιο στενή η συγγένεια, τόσο πιο δεδομένη και δωρεάν βοήθεια. Πού καταλήγουμε? Για τα μικροπράγματα, στους γνωστούς, τους φίλους και τα φλερτ, για τα σοβαρά, στην αδερφή μας, ακόμη και αν έχει υπάρξει δαρμένη ως νήπιο. Αυτό είναι το λεγόμενο βραβείο του συγγενή στην αντίστοιχη επιστημονική θεωρία της συγγενικής επιλογής και ναι, είναι τόσο εύκολο να το κερδίσει κάποιος. Η Χαρούλα συνέχισε να τη τρώει μέχρι το 96 με συνέπεια που ήρθε το PlayStation στην Ελλάδα και κηρύξαμε αναγωγή μεταξύ μας μπροστά στην τηλεόραση. Στα 33, τα δικά μου και τα 28 της, όσες φορές τη χρειάστηκα μέχρι τώρα ήταν εκεί, σαν να μην έγιναν ποτέ όλα αυτά. Εμένα δεν μου κόστησαν τίποτα. Ίσως μου κοστίσουν μελλοντικά, γιατί εκτός από Axelrod, η μάνα μου ήξερε και από κατάρες και μου έλεγε «Αυτά που μου κάνεις, να στα κάνουν τα παιδιά σου χειρότερα». Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, καλά. Πολύ ωραία. Ευχάριστο. Χαρήκαμε. Μικρές παρατηρήσεις. Αφού βάζεις το PlayStation, πρέπει το PlayStation να έχει ένα ρόλο. Και όχι απλά να είναι το pause σε μια συζήτηση. Αντίστοιχα, θα περίμενα, αν μείνω στο αυστηρά επιστημονικό κομμάτι, το γιατί το παιδί δεν αντιλαμβάνεται το πλεονέκτημα του συγγενή και κάποια στιγμή στην ηλικία σου αντιλαμβανόμαστε. Δεν θέλω να εμβαθύνω και θα πάρουμε πάρα πολύ ώρα, διότι αν αυτό είναι cognitive, τότε η γενετική προδιάθεση πάει περίπατο. Δηλαδή, στο λέω αυτό διότι εδώ πέρα μπορεί σε εσύ ο ίδιος, με αυτό που είπες, να μπαίνει σε μια παγίδα. Άρα, λοιπόν, όταν γράφουμε κάτι, ειδικά όταν έχουμε το χάρισμα το να το γράφουμε καλά, πρέπει να σταθούμε και λίγο με μια απόσταση, συνήθως χρονική απόσταση, και να ξαναδιαβάσουμε αυτό το οποίο γράψαμε ως τρίτος, για να δούμε ακριβώς αν αυτά τα οποία λέμε είναι συνεκτικά. Μόνο αυτά είναι μικρές παρατηρήσεις, αλλά κατά τα άλλα το απόλαυσα. Το θέμα σου είναι τρομερά ενδιαφέρον. Τα 3 λεπτά είναι κάτι που το αδικούν εξορισμού. Έτσι. Αλλά πράγματι συμφωνώ με το Στάθη ότι εφόσον το θέμα είναι τόσο μεγάλο και ενδιαφέρον, είναι καλό να είσαι και εσύ πιο, πώς να το πω, πιο βαθύς. Έτσι. Γιατί χιούμορ δεν σου λείπει, η παρουσία ήταν πολύ ευχάριστη, άρα μπορείς να είσαι όσο σοβαρός θέλεις από εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αν διάβαζω καλά, Χρυσάνθη Σαλιαγκοπούλου. Γεια σας. Α, το έχω συχνά αυτό. Είναι η Σαλιγκαροπούλου, Σαλιαγκοπούλου, του Σαλιγκαριού, καταλαβαίνετε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εγώ απλά θα συστηθώ σαν Χρυσάνθη, οπότε καταλαβαίνετε το επίθετο μου είναι ένα θέμα συνήθως, οπότε το αποφεύγω. Δεν θα σας πω περισσότερα, εννοώ για το τι κάνω, που είμαι, γιατί συνήθως είναι λίγο βαρετό. Εσείς το γνωρίζετε το θέμα, εσείς θα το μάθετε αμέσως τώρα. Βασικά, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία εξομολόγηση. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, συχνά πυκνά γίνομαι το κέντρο του ενδιαφέροντος συζητήσεις, οποίες έχουμε με φίλους. Φίλους φίλων, όταν βγαίνουμε έξω. Και αυτό γιατί? Γιατί κάνω ένα μεταπτυχιακό φέτος, το οποίο είναι πάνω στην αναγεννητική, θα μου πείτε τι είναι αυτό, δεν έχει και πολύ σημασία, και αναπαραγωγική ιατρική. Συνεπώς με το αναπαραγωγικό. Και μπορώ να πω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν είναι από γυναίκες, είναι από άντρες. Που περίμενα ότι δεν θα ήταν έτσι. Οπότε να σας πω δύο λόγια για το αναπαραγωγικό. Θα μου πείτε σιγά το νέο. Τα γνωρίζουμε. Πόσοι από εσάς, παρακαλώ σηκώστε το χέρι σας, γνωρίζετε ακριβώς την αναπαραγωγική οδό? Θα μου πείτε σπερματοζωάρια. Οκ. Okay. 2. Οι υπόλοιποι. Γνωρίζετε τον τρόπο. Είμαι σίγουρη, δεν θα το συζητήσουμε, έτσι. Το θέμα είναι ότι όταν λοιπόν τα σπερματοζωάρια, φανταστείτε ότι είναι σαν μικροί πύραυλοι ή τορπίλες καλύτερα, γιατί κολυμπάνε, έτσι, θα βρεθούν στον κόλπο μιας γυναίκας. Και στη συνέχεια, μέσα από τον τράχυλο, θα περάσουν στη μήτρα και από τη μήτρα μετά θα πρέπει να διαλέξουν. Αυτό το χωνί εδώ δεν είναι τυχαίο, δεν το έχω για άγχος. Είναι απλά για να σας δείξω ότι κάπως έτσι είναι το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας. Δηλαδή, υπάρχει ο κόλπος, ο τράχυλος, η μήτρα και εδώ αντίστοιχα υπάρχουν 2 βρυσάκια. Αυτά λοιπόν είναι οι σάλπιγγες. Φανταστείτε ότι είναι μικρές οδοί, έτσι, από τις οποίες περνάνε μέσα τα οάρια. Που τα οάρια δεν είναι τίποτα άλλο από τα αυγά της γυναίκας. Πώς είναι της κότας, φανταστείτε κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, τα οάρια, και εδώ πρέπει να κάνω μια μικρή παρένθεση, είναι τα πιο ντεμπέλικα πράγματα τα οποία υπάρχουν. Φανταστείτε ότι συγκριτικά με το σωματοζωάριο έχουν το μέγεθος πορτοκαλιού, δηλαδή είναι τεράστια. Για την ακρίβεια πρέπει να τα δούμε με γυμνό μάτι. Δηλαδή είναι περίπου 2 χιλιοστά όταν είναι όρημα. Έτσι, και τα οποία απλά μετακινούνται, τα πηγαίνουν. Στο σημείο που θα συναντήσουν τα σπερματοζωάρια. Εκεί λοιπόν γίνεται και η γονιμοποίηση στη σάλπιγγα. Για να μην μακρηγορώ, αυτό θα μου πείτε ότι είναι κάτι γνωστό. Εδώ που θέλω να βάλω έτσι μια πινελιά του καινούριου είναι ότι αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι τα οάρια τα έχουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε γυναίκες. Δεν παράγουμε τίποτα άλλο κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Εδώ έρχεται μια νέα θεωρία που λέει ότι όχι, όπως όλα τα υπόλοιπα κύτταρα, υπάρχουν
τέτοια αρχαίγωνα οάρια και κατά διάρκεια της ζωής. Βέβαια θα μου πείτε όλα αυτά ωραία, αλλά εμένα το πιο ενδιαφέρον θέμα και με αυτό θα ήθελα να κλείσω είναι το εξής. Ότι το αναπαραγωγικό της γυναίκας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά εγώ πάντα έβρισκα πάρα πολύ ενδιαφέρον το αναπαραγωγικό του άντρα. Θα μου πείτε ενδιαφέρον. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι το αναπαραγωγικό του άντρα είναι εξίσου ενδιαφέρον, γιατί το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να πει μια γυναίκα σε έναν άντρα είναι το εξής. Αγάπη μου, είσαι σαν γοριλάκι, γιατί πάρα πολύ απλά οι όρχες του γορίλα είναι εκεί, έτσι φαίνονται, ακριβώς για να ελκύσουν το θηλυκό. Οπότε, τελειώνοντας έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρω το χωνί μου, θα πάρω και το γορίλα μου και θα φύγω. Γεια σας. Παρά το θέμα είναι φοβερά κοινό. Πιστεύω ότι γίνεται αντιληπτό. Απλά αν περάσεις στο τελικό, βρες κάτι άλλο το οποίο να ξεφεύγει από αυτά τα οποία λίγο πολύ τα ξέρουμε, αλλά πιστεύω ότι για έναν άνθρωπο που είτε δεν το γνώριζε, είτε ήταν λιγότερο μορφωμένος, το κατάλαβε. Να πω κάτι τελευταίο. Απλά συνειδητοποίησα μιλώντας με φίλους ότι τελικά κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κοινό για όλους δεν το συζητάνε τόσο πολύ, ενώ συζητάνε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά τελικά κατέληξα στο ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται. Οπότε νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το να δώσεις μια πληροφορία χωρίς να κάνεις τον άλλον να αισθανθεί άσχημα για να καταλάβει πού ακριβώς γίνεται ό,τι γίνεται και γιατί όταν θέλουμε να γίνει, δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Ανδρέας Σκουφής, τα λέω καλά. Έλα. Λοιπόν, γεια χαρά. Εγώ είμαι τελειόφοιτος, έχω τελειώσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ασχολούμαι με τα οικονομικά τώρα, σαν μεταπτυχιακό και σαν ερευνητής στην ναυτιλία, τέλος πάντων. Και το θέμα που διάλεξα είναι το θέμα του παραλογισμού, που είναι ένα θέμα που δανείζεται λίγο από την ψυχολογία, αλλά έχει και εφαρμογή στην οικονομία. Έτσι, ναι. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν τώρα το εξής. Μόλις έχετε τελειώσει μια χειρουργική επέμβαση. Και έχετε ένα μεγάλο τραύμα και πάνω στο μεγάλο τραύμα υπάρχει μία γάζα. Επιλέγετε λοιπόν να τη βγάλετε με μία γρήγορη αποφασιστική κίνηση με ένα τεράστιο επίπεδο πόνου ή επιλέγετε να τη βγάλετε σιγά σιγά με μικρότερο επίπεδο πόνου αλλά βασανιστικά μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Okay. Λοιπόν, υπάρχει ένας φοβερός επιστήμονας εν ονόματι ο κύριος Ντάν Αριέλη, ο οποίος κάποια στιγμή πέρασε αυτό το πράγμα στη ζωή του, διότι είχε ένα ατύχημα μικρός, κάηκε κατά το 70% με βαθιά εγκάβματα και έπρεπε για πολλά, για νομίζω 2-3 χρόνια από τη ζωή του, κάθε μέρα να του βγάζουν τις γάζες. Και οι νοσοκόμες ήταν σίγουρες. Η γρήγορη λύση είναι και καλύτερη. Αυτός αργότερα βέβαια, όταν ακολούθησε την ακαδημιακή του καριέρα, έφτιαξε ένα εργαστήριο, έφερε ανθρώπους, τους έβαλε να πονέσουν λιγότερο, περισσότερο. Και απέδειξε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι οι νοσοκόμες είχαν άδικο. Ο καλύτερος τρόπος είναι σιγά σιγά. Έτσι. Ενώ ταυτόχρονα λέει ότι οι νοσοκόμες του ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι, πάρα πολύ καλές στη δουλειά τους και πολύ έμπειρες. Μία άλλη έρευνα που έκανε λοιπόν ο ίδιος άνθρωπος, φώναξε κάποιους ανθρώπους, έτσι παίζοντας λιγάκι με αυτή τη λογική, και τους είπε να σκεφτούν τον αγαπητικό τους. Και τους είπε στους μισούς, σκεφτείτε τρεις λόγους γιατί αγαπάτε τον αγαπητικό σας. Και στους άλλους μισούς, σκεφτείτε 10. Και στο τέλος, πείτε μας, πόσο ευχαριστημένοι είστε από τη σχέση σας. Και βρήκε ότι αυτοί που σκεφτήκανε 3 ήταν σαφώς πιο ευχαριστημένοι από αυτούς που σκεφτήκανε 10. Και αυτό γιατί το 10 μας έθεσε ένα όριο, ένα στάνταρ, και σκεφτόμασταν κάπου στους 6-7 κολούσαμε, δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε κι άλλο. Και εφόσον δεν μπορούμε να σκεφτούμε 10 λόγους, μάλλον κάτι βρωμάει στη σχέση μας. Έτσι, τέλος πάντων, σε ένα πιο σημαντικό
Έτσι, σε μια πιο σημαντική αναζήτηση που είχε αυτός ο άνθρωπος, σκέφτηκε το. Είδαν το θέμα των δωρητών οργάνων. Έχουμε κάποιες χώρες όπως η Γερμανία και η Δανία, στην οποία έτσι έχουμε μικρά ποσοστά από 4-12% που είναι δωρητές οργάνων. Και ας πούμε, με τη Γερμανία, χώρα με αντίστοιχη κουλτούρα, όπως είναι η Αυστρία, έχει ένα ποσοστό κοντά στο 90-95%. Και έψαξε να βρει γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τι αλλάζει την κουλτούρα, τι οτιδήποτε. Και τελικά βρήκε το εξής, ότι εξαρτάται από τη φόρμα την οποία συμπληρώνουμε. Αν λέει η φόρμα, τσεκάρετε εδώ για να γίνετε δωρητής οργάνων, δεν τσεκάρουμε, βαριόμαστε. Και δεν γινόμαστε δωρητής οργάνων. Αν λέει τσεκάρετε για να μην γίνετε δωρητής οργάνων, πάλι δεν τσεκάρουμε. Αλλά αυτή τη φορά γινόμαστε. Έτσι, οπότε πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά στις αποφάσεις μας, τι ρόλο παίζουν τα λανθασμένα ένστικτα, τα εξωγενή στάνταρ. Έτσι. Εύρωνα τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Μας ανακοινώσατε τον παραλογισμό, αλλά φοβάμαι ότι δεν κατάφερα στο τέλος να συνδέσω την εισαγωγή με το κλείσιμο. Ίσως φταίει το ότι δεν σας δεν προλάβατε να ολοκληρώσετε. Όχι. Από ποια έννοια, ποιο κομμάτι της εισαγωγής, ότι τι πονάει περισσότερο? Όχι, είπατε θα σας μιλήσω για τον παραλογισμό. Αυτά είναι δείγματα, θεωρούνται. Βασικά ο παραλογισμός έχει μια προβληματική έννοια. Έχει το irrationality μεταφράζεται λίγο προβληματικά. Διότι είναι ουσιαστικά η όχι αναμενόμενη λογική. Ναι, όχι μη ορθολογισμός. Οπότε αυτό ίσως είναι το δικό μου σφάλμα, το όρος που χρησιμοποίησα παραλογισμός. Δεν είναι δηλαδή η τρέλα παραλογιστική. Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί το να βγάζει κανείς το τσιρότο αργά-αργά είναι ορθολογισμός και να το βγάζει απότομα δεν είναι. Ή το αντίθετο. Όχι, αυτό έδειξε η έρευνα. Ναι. Δηλαδή έγινε έρευνα στον πόνο και βγήκαν τα αποτελέσματα. Όχι, δεν εννοώ για το αποτέλεσμα, εννοώ για το εκ προημίου συμπέρασμα που είχαν βγάλει νοσοκόμες. Okay. Γιατί θεωρεί το αυτό λογική ενώ το άλλο παραλογισμός. Χάθηκα λίγο. Okay. Με το θέμα σας. Με το θέμα. Ωραία, αυτό. Ναι, και εγώ θα έλεγα ότι ενώ έχετε το χάρισμα, συμφωνώ με τον Αντώνη ότι ίσως ήθελε λίγο περισσότερο προσοχή. Ξέρετε, τα 3 λεπτά είναι πολύ πονηρή ποσότητα χρόνου. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μην προλάβουμε να πούμε τίποτα. Συν το άγχος. Εσείς δεν το είχατε, τουλάχιστον αυτό φαινόταν. Ναι, όχι, φαινόσασταν χαλαρός. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Και αυτό που είπα πριν 2-3 ομιλίες, το λέμε στον καθρέφτη που το λέμε, καθόμαστε, αφήνουμε το χρόνο να κυλήσει και μετά λέμε, στα 3 λεπτά αυτό που είπα, λέει αυτό που ήθελα να πω. Αλλά αυτό θέλει απόσταση. Ναι, ίσως πάντως εγώ... Θέλει παραλογισμό. Θέλει να βγούμε τον εαυτό μας και να το δούμε. Ναι, πάντως εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο να τεθούν τα ερωτήματα παρά να δώσουν οι απαντήσεις. Οπότε ίσως γι' αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, Κατερίνα Σταυριανάκη. Καλησπέρα. Με λένε Κατερίνα Σταυριανάκη, είμαι γεωλόγος και τώρα κάνω το μεταπτυχιακό μου στη σεισμολογία και στη γεωφυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώ να τελειώσω τη διπλωματική μου που είναι στην ιστορική σεισμολογία. Σήμερα θα σας μιλήσω για τους σεισμούς και την τεχνολογία υλικών. Λοιπόν, σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς έχετε βιώσει την εμπειρία ενός σεισμού. Όταν γεννιέται ο σεισμός στο βάθος της γης, στο σημείο που αποκαλούμε εστία, τότε από εκεί φεύγουν, δημιουργούνται και φεύγουν τα σεισμικά κύματα. Τα σεισμικά κύματα είναι 2 ειδών, τα επιμήκη και τα εγκάρσια. Για να δούμε όμως πώς μοιάζουν αυτά τα σεισμικά κύματα όταν διαδίδονται στο εσωτερικό της γης και φτάνουν στην επιφάνεια, όπου και φτάνουν στα κτίρια και προκαλούν τις καταστροφές, θα ήθελα ένα εθελοντή να με βοηθήσει να κρατήσουμε εδώ το ελαττήριο και να δείξουμε πώς μοιάζουν τα κύματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι η εστία του σεισμού. Εγώ, από την εστία, δίνω ένα παλμό και δημιουργώ σεισμικά κύματα, το πλευμά. Λοιπόν, αυτά τα κύματα που δημιουργώ τώρα ονομάζονται επιμήκη.
και αν αυτή είναι η διεύθυνση διάδοσης, είναι, κινούνται παράλληλα σε αυτή και μοιάζουν με συμπιέσεις και αραιώσεις. Η δεύτερη κατηγορία σεισμικών κυμάτων που δημιουργούνται από την εστία, από μένα δηλαδή, είναι τα εγκάρσια κύματα και μοιάζουν κάπως έτσι. Τα κύματα αυτά διαδίδονται και αυτά από μένα προς αυτή τη διεύθυνση, όμως η κίνησή τους είναι κάθετη προς αυτή. Ωραία. Λοιπόν, τα κύματα αυτά όταν φτάσουν στην επιφάνεια δημιουργούν ένα νέο είδος κυμάτων, τα επιφανειακά. Και αυτά είναι που προκαλούν τις περισσότερες καταστροφές. Τους σεισμούς δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε. Μπορούμε όμως να προστατευτούμε από αυτούς. Μία ομάδα Γάλλων επιστημόνων δημιούργησε ένα υλικό το οποίο το τοποθετεί κάτω από τα κτίρια σαν μανδύα και μόλις τα σεισμικά κύματα φτάσουν στο υλικό αυτό, δεν μπορούν να το προσπεράσουν, διαθλώνται και πηγαίνουν προς άλλες διευθύνσεις. Έτσι, με αυτό το υλικό δημιουργούμε κάτι σαν ένα μαγικό αόρατο μανδύα κάτω από το κτίριό μας και κάνουμε το σπίτι μας αόρατο στα σεισμικά κύματα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Κατερίνα, ευχαριστούμε. Ήταν φανερό ότι είχες τρακ. Ναι. Δεν χρειάζεται. Ήταν ωραία, ήταν κατανοητή. Απλά, την όποια επόμενη φορά πήγαινε ένα βήμα παραπάνω από το να πούμε κάτι στον καθηγητή πανεπιστημίου για να του δείξουμε ότι ξέρουμε το θέμα μας. Εδώ δεν είμαστε στο επίπεδο δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μας ενδιαφέρει να βγούμε πιο έξω. Πολύ ψηλά. Ναι, πολύ ψηλά, ναι, πολύ ψηλά, ακριβώς. Οπότε, ευχαριστήσου τον, χαλάρωσε, βάλε ακόμα περισσότερο χιούμορ, πιάστο με μια άλλη οπτική γωνία, έξω από αυτό το οποίο μαθαίνουμε όλα αυτά τα χρόνια που περνάμε στην εκπαίδευσή μας. Μόνο αυτό έχω να πω. Ενώ δεν μας είναι, όπως έχω πει ήδη, τουλάχιστον δύο φορές, μπορεί και τρεις, πολύ ευχάριστο να ασχολείστε με πράγματα που είναι του τομέα σας, αυτά που έχετε σπουδάσει. Η παρουσίαση ειδικά του υλικού στο οποίο αναφέρεστε, επειδή είναι πολύ πρωτοποριακό πράγμα, νομίζω ότι έπρεπε να εστιάσετε σε αυτό. Ναι. Και είχατε και χρόνο. Αυτό. Okay. Καλύτερη οικονομία, δηλαδή, κάντε την οικονομία του χρόνου σας. Αυτό σημαίνει μην υποτιμάτε ποτέ το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι ολοκλήρωτη η παρουσίασή σας, αλλά ταυτόχρονα αξιοποιήστε στο έπακρο αυτά τα τρία λεπτά, είναι δικά σας. Okay. Γι' αυτό το λόγο βρίσκονται εκεί. Λοιπόν, Νίκος Σταύρου, έλα. Καλησπέρα σας. Αφού αποκαλύφθηκε πλέον η πραγματική μου ταυτότητα, να συμπληρώσω ότι έχω τελειώσει γεωλόγος με μεταπτυχιακή σπουδή στην υδρογεωλογία και εργάζομαι στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οπότε είστε έτοιμοι. Ας περιηγηθούμε για λίγο στον κόσμο των εγκληματολογικών επιστημών. Ληστεία, μην κουνηθεί κανένας. Φωνάζει ο Τζο, ο κοντύτερος από τους αδερφούς Ντάλτον, εισβάλλοντας σε μια τράπεζα μαζί με τους άλλους αδερφούς του. Και με ένα ηλιόλουστο του πρωινού Πέμπτης. Κατευθύνεται απειλητικά προς τον ταμεία, του ζητά τα χρήματα, εκείνος αρνείται, ο Τζο τσαντίζεται, τον πυροβολεί, τον τραυματίζει στο χέρι, αρπάζει τα χρήματα από το ταμείο και οι αδερφοί Ντάλτον γίνονται καπνός καβάλα στα λογά τους. Αμέσως ειδοποιείται ο σερίφης Λουκ Λουκ, ο οποίος εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Οι αδερφοί Ντάλτον ξεφορτώνονται τα λογά τους κάπου στο περιστέρι, πετούν τα όπλα τους σε κάδους απορριμμάτων, επιβάζοντας ένα τζιπάκι και κατευθύνονται προς την πλατεία Κολονακίου για να πιούν ένα καφέ άνετοι κάτω από τον ήλιο. Για κακή τους όμως τύχη, ο Λουκ Λουκ τους εντοπίζει μία ώρα μετά στην καφετέρια και τους συλλαμβάνει ως υπόπτους. Εκείνοι, ατάραχοι, αρνούνται κάθε ανάμειξη με το περιστατικό της ληστείας και τον απειλούν θα τον μηνύσουν για παρεμπόδιση απόλυσης φραπεδιάς. Ο Λουκ Λουκ ειδοποιεί
τον ειδικό Sherlock Holmes, ο οποίος και μεταβαίνει στο σημείο και συλλέγει καταλήλως δείγματα από τα χέρια των υπόπτων για να τα στείλει για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια του CSI Miami με σκοπό τον εντοπισμό καταλήπων πυροβολισμού. Οι αδερφοί Ντάλτον αρχίζουν να υδρώνουν. Ο Ρέισιο και η παρέα του στα εργαστήρια του Miami εξετάζει τα δείγματα με τη βοήθεια ενός σούπερ μικροσκοπίου, αναζητώντας μικροσκοπικές σφαιρίτσες, αόρατες με το γυμνό μάτι, οι οποίες είναι φτιαγμένες από συγκεκριμένα βαρέα μέταλλα. Τα μικροσκοπικά αυτά σωματίδια σχηματίζονται κατά την πυροδότηση της γόμωσης, δηλαδή της εκρητικής ύλης που περιέχει το καψίλιο ενός φυσικείου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φυσικείου και από την επακόλουθη ταχεία ψήξη που υφίστανται τα σωματίδια αυτά κατά την έξοδο τους από το όπλο. Αυτά τα σωματίδια λοιπόν είναι χαρακτηριστικά της εκπυρσοκρότησης ενός όπλου. Αμέσως μετά τον μπαμ, τα σωματίδια αυτά ξεγλιστράνε από διάφορα κενά που έχει το όπλο στην περιοχή της κανδάλης, στο μήλο του περιστρόφου και από την κάνη και πάνε και κάθονται πάνω στα χέρια αυτού που πυροβόλησε. Ποιο είναι όμως το μυστικό? Ο μέσος άνθρωπος δεν έχει κατάλοιπα πυροβολισμού στα χέρια του. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι ο εντοπισμός τέτοιων σωματιδίων σε κάποιον τον συνδέει με το περιστατικό πυροβολισμού. Επιστρέφοντας στο έγκλημά μας, ο Ρέισιο τηλεφωνεί στον Λούκι Λουκ και τον ενημερώνει πως βρέθηκαν κατάλοιπα πυροβολισμού στα χέρια του Τζο, ενώ οι άλλοι τρεις βγήκαν καθαροί. Ο Λούκι Λουκ αφήνει ελεύθερους τους τρεις αδερφούς να πάνε για φαγητό, κάτι που ευχαριστεί ιδιαιτέρως τον Άβερελ Ντάλτον. Τι απέγινε όμως τον Τζο Ντάλτον? Σας χαιρετάει από τον Κορυδαλό. Ευχαριστώ. Εγώ, σειρά μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ομολογώ ότι αυτό το ξέρω από παιδί όταν διάβαζα Λουκι Λουκ. Όχι, όταν διάβαζα αστυνομικά παλπ μυθιστορήματα. Θα περίμενα να αξιοποιήσετε καλύτερα τα 3 λεπτά σας, γιατί το κατέχετε προφανώς το θέμα, είναι η δουλειά σας. Και θα περίμενα να μάθω κάτι περισσότερο, δηλαδή να είναι πιο αποκαλυπτική η παρουσίασή σας. Γιατί και χαρισματική ήταν και εξαιρετικά ακριβής και σαφής. Ευχαριστώ. Αλλά θα περίμενα να είστε πιο τολμηρός με το θέμα. Ήταν λίγος ο χρόνος. Ναι, πέστε μας κάτι άλλο. Τα κατάλοιπα του πυροβολισμού στο δέρμα είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι. Κινήστε μας το ενδιαφέρον. Ότι ενώ υπάρχει ωραία ροή, μετά θέλει λίγο το θέμα πέφτει. Δηδή θα κράταγα την ίδια ιστορία, αλλά όπως λέει ο Αντώνης, θα πιάνε κάτι το οποίο θα πω «Α, δεν το έχω ξανακούσει αυτό». Ενώ απλά συγκινούμε από την ιστορία, αλλά χάνω το επιστημονικό κομμάτι, καταλάβατε. Χάνω τη γνώση. Μένω στο κομμάτι της αφήγησης. Ενώ θα ήθελα να δώσω μεγαλύτερη βαρύτητα στο άλλο, να χρησιμοποιήσω την αφήγηση ως εργαλείο και όχι η αφήγηση να με παρασύρει και να πω ωραία η αφήγηση. Αλλά τελικά, όπως λέει και ο Αντώνης, είναι κάτι το οποίο απλά το ήξερα, το άκουσα, το ευχαριστήθηκα, αλλά μου είναι λίγο πολύ γνωστό. Μόνο αυτό. Δηλαδή, ένα θέμα έτσι λίγο πιο άγνωστο, πιο πικάντικο, πιο καινοτόμο, κάτι τέτοιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Βασίλης Θεοφυλακτόπουλος. Έτερος παλαιός γνώριμος. Ναι. Γεια σας, ονομάζομαι Βασίλης Θεφλακτόπουλος και είμαι φοιτητής εδώ στο ΤΕΙ στο Εγάλαιο, στην τεχνολογία ιατρικών οργάνων. Και σήμερα είμαι εδώ για να μπορέσω να μοιραστώ το πάθος μου για το πώς δουλεύει ο κόσμος γύρω μας και πώς μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, ένα καλοκαίρι που είχα πάει για κάμπινγκ με τους φίλους μου, έτυχε να συναντήσω κάτι το αξιοπερίεργο. Ένας από αυτούς είχε φέρει ένα φακό, ο οποίος είχε κόκκινο φως. Γιατί ένας φακός να έχει κόκκινο φως? Αυτή η ερώτηση μου κέντρισε την προσοχή. Για να δω λοιπόν την απάντηση, αποφάσισα να μάθω πώς δουλεύει η ανθρώπινη όραση. Το μάτι μας αποτελείται από πάρα πολλά κύτταρα. Τα βασικά κύτταρα, τα οποία λειτουργούν ως αισθητήρες και μπορούν να μετατρέψουν το φως σε
ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να φτάσω στον εγκέφαλο και εκεί πέρα να σχηματιστεί η εικόνα, είναι τα ραβδία και τα κονία. Τα κονία είναι υπεύθυνα για την έγχρωμη όραση και για τις λεπτομέρειες που βλέπουμε γύρω μας. Όμως το μειονέκτημά τους είναι ότι δεν είναι πολύ ευαίσθητα. Δηλαδή, για να τα χρησιμοποιήσουμε, χρειαζόμαστε είτε τα φώτα εδώ πέρα, είτε το φως του ηλίου. Από την άλλη, τα ραβδία είναι πολύ πιο ευαίσθητα, αλλά δεν μπορούν να δουν το φως, γιατί υπάρχει μόνο μία κατηγορία από αυτά. Δεν μπορούν να δουν τα χρώματα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι μερικοί από εσάς θα έχετε τύχει να κλείσετε το φως του δωματίου λίγο πριν πάτε για ύπνο και να φτάσετε σκουντουφλώντας μέχρι το κρεβάτι. Γιατί δουλεύει όμως αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ενώ βλέπατε καλά όταν είχατε ανοιχτό το φως, όπου χρησιμοποιούσατε τα κονία σας, τα οποία βλέπουν πάρα πολύ καλά, όταν κλείσατε το φως, έπρεπε να χρησιμοποιήσετε τα ραβδία. Τα ραβδία όμως αυτά, επειδή ήταν ευαίσθητα, ήταν σαν να είχαν φάει μια φλασιά από το φως και χρειαζόντουσαν ένα χρόνο προσαρμογής. Έτσι, για να αρχίσετε να διακρίνετε το κομωδίνο στο οποίο σκουντουφλήσατε, έπρεπε να περάσει λίγος χρόνος. Υπάρχει όμως ένα παραθυράκι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ξεπεράσουμε αυτό το μειονέκτημα της όρασής μας. Και ποιο είναι αυτό? Να χρησιμοποιήσουμε ένα φακό, ο οποίος έχει το κόκκινο φως. Γιατί? Η απάντηση βρίσκεται σε αυτό εδώ το ωραίο διάγραμμα. Εδώ πέρα βλέπετε την απορρόφηση του φωτός από τα διάφορα κύτταρα, όπως τα κονία και τα ραβδία, ανάλογα με το χρώμα του. Όταν πέφτει το κόκκινο φως πάνω στα κονία, σε αυτή την κατηγορία, το απορροφούν πλήρως, 100%. Όπως βλέπετε όμως από αυτήν εδώ την καμπύλη, τα ραβδία δεν μπορούν να απορροφήσουν το κόκκινο φως, γιατί όταν φτάνουν στο κόκκινο φως έχει πέσει στο 0%. Οπότε δεν τα απορροφάνε. Έτσι λοιπόν, όταν βρίσκετε το βράδυ σε ένα μονοπάτι, μπορείτε πολύ άνετα να βγάλετε το φακό κεφαλή σας, να διαβάσετε το χάρτη, για που για να διαβάσετε χρειάζεστε υψηλή ευκρίνεια, και μετά να κλείσετε το φακό και να συνεχίσετε το μονοπάτι σας βλέποντας τέλεια στη νύχτα, έχοντας πλήρως προσαρμοσμένη όραση. Και αυτό συμβαίνει γιατί για τα ραβδία είναι σαν να μην ανοίξατε ποτέ το φακό. Αυτά. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το διάγραμμα. Το βλέπω. Το βλέπω. Απορρόφηση και φως, καμπύλες. Μια που έφερε στο σακίδιο, θα έπρεπε θεατρικά να το χρησιμοποιήσεις. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Περίμενα... Ναι, περίμενα κάτι. Μια έξοδο, Φερρυππίν, ή κάτι άλλο. Κατανοητό, θα περίμενα ίσως κάτι παραπάνω. Το μόνο καινούριο που έμαθα είναι τι κάνει το κόκκινο φως. Ίσως ήθελα λίγο κάτι περισσότερο. Μόνο αυτό θέλω να σου πω. Δεν ξέρω, Αντωνή, αν θες να το πεις. Όχι, να είσαι πιο τολμηρός, να χρησιμοποιήσεις το κύριο. Αν ανάψεις το κόκκινο φως, βάλει το στο κεφάλι σου και μην το ξανασβήσεις ποτέ. Χρησιμοποιείτε τα πράγματα που χρησιμοποιείτε, ιδιαίτερα όσο πιο μεγάλα είναι, τόσο πιο φανερά πρέπει να... τόσο πρέπει να αιτιολογείτε την ύπαρξή τους πάνω στη σκηνή. Έτσι, γιατί αυτό το οποίο κρατάτε για 3 λεπτά είναι μία σκηνή. Μία σκηνή κατά κάποιον τρόπο θεάτρου. Και πρέπει τα αντικείμενα να έχουν το θάρρος να τα χρησιμοποιούμε και να τα ευχαριστιόμαστε. Αυτό. Okay. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Όλγα Τσατσούλη. Καλά. Είμαι λίγο κοντή. Ορίστε. Νομίζω είμαι η τελευταία, έτσι. Όχι, υπάρχει άλλη μία. Αλήθεια, μπορώ να χαίρομαι λοιπόν. Βασικά ακούγομαι. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, ναι. Ωραία. Ονομάζομαι Όλγα Τζατζούλη. Σπουδάζω εφαρμοσμένα μαθηματικά. Και θα ήθελα, ήρθε εδώ για να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί η ψευδαίσθηση της 3D τεχνολογίας. Ωραία.
Λοιπόν, η 3D τεχνολογία αυτό που κάνει είναι να μας δίνει την ψευδαίσθηση του βάθους, ενώ η εικόνα που βλέπουμε είναι δυσδιάστατη. Αυτό το κάνει μιμούμενη την ανθρώπινη όραση. Λοιπόν, πολύ συνοπτικά θα σας εξηγήσω πώς αντιλαμβανόμαστε το χώρο γύρω μας τρισδιάστατο. Ναι, αυτό. Αν ανοικοκλείσουμε τα μάτια μας κάπως έτσι, ένα λαξ, συνεχώς το κάνουμε, θα δούμε ότι κάποια πράγματα τα βλέπουμε σαν να έχουν διαφορετική θέση. Αυτό συμβαίνει γιατί από κάθε μάτι το βλέπουμε, βλέπουμε με διαφορετική οπτική γωνία. Με κατάλληλη επεξεργασία, ο εγκέφαλος συνθέτει αυτές τις δύο εικόνες που δέχεται, αυτά τα δύο οπτικά ερεθίσματα, και τελικά συνθέτει μία εικόνα, αλλά αντιλαμβάνεται το χώρο γύρω του τρισδιάστατο. Αυτό ακριβώς λοιπόν μιμήθηκαν. Για να γυρίσουμε λοιπόν μια 3D ταινία, στο θέμα μας λοιπόν. Είχαν τους ηθοποιούς, είχαν μια σκηνή. Χρειαζόταν λοιπόν να έχουν την εικόνα να την έχουν από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αυτό ήταν εύκολο. Πήραν απλά δύο κάμερες, τις τοποθετήσανε σε διαφορετικές θέσεις και απλά τραβήξανε τη σκηνή. Αν όμως ανοίξουμε την οθόνη της τηλεόρασής μας και δούμε αυτό που τραβήξαμε, θα δούμε δύο εικόνες, πανομοιότυπες περίπου, οι οποίες η μία θα είναι πάνω στην άλλη, ασύμπτωτες, και όχι μόνο δεν θα τις δούμε τρισδιάστατες, δεν θα τις δούμε καθόλου, δεν θα είναι καθόλου καθαρές. Έπρεπε λοιπόν, αυτό που έπρεπε να γίνει, είναι να γίνει ένας διαχωρισμός αυτών των δύο εικόνων, έτσι ώστε τη μία εικόνα να τη βλέπει το ένα μάτι και την άλλη εικόνα να τη βλέπει το άλλο μάτι. Αυτό έγινε με τη χρήση ενός φαινομένου της πόλωσης. Η πόλωση είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο αυτό που κάνει είναι να φιλτράρει το φως με κάποιον ειδικό φακό. Τι κάναμε λοιπόν? Κάναμε τις δύο αυτές τις εικόνες που είχαμε τραβήξει προηγουμένως με τους ηθοποιούς μας, τις είχαμε κάνει έτσι ώστε να στέλνουν το φως που στέλνουν να είναι διαφορετικό. Με γυμνό μάτι αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αν όμως φορέσουμε τα γυαλιά, αυτά τα ειδικά γυαλιά 3D, τι κάνουνε? Αυτοί είναι ειδικοί φακοί οι οποίοι φιλτράρουν το φως και επιτρέπουν μόνο στο φως που εμείς θέλουμε να περάσουν. Άρα λοιπόν τι κάναμε? Από τον ένα φακό μπορούσαμε να βλέπουμε, επιτρεπόταν να περάσει το φως μόνο της μίας εικόνας, άρα από το αριστερό μάτι βλέπαμε τη μία εικόνα και αντίστοιχα από το άλλο μάτι περνούσε το φως της άλλης εικόνας. Έτσι ακριβώς δημιουργήθηκε, εξαπατούσαμε τον εγκέφαλό μας και θεωρούσαμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικό, οπότε έχουμε την αίσθηση ότι αυτό που βλέπουμε είναι τρισδιάστατο και αποκτά βάθος. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Όλα το κατάλαβα και ομολογώ δεν είχα ιδέα πώς δουλεύουν τα γυαλιά. Χαίρομαι. Βέβαια, ήσουν αγχωμένη, ήθελε λίγο προτιμασία παραπάνω. Έχω αλλάξει τα λόγια μου 10.000 φορές και φανερό, απλά βαρέθηκα να το κάνω. Αυτό είναι θέατρο που είπε ο Αντώνης πριν από λίγο. Άρα πρέπει, δεν είναι μια συζήτηση σε μια ταβέρνα που μπορούμε να το πούμε και να το εξηγήσουμε και πάρα από την αρχή. Εδώ θέλει να είμαστε λίγο παραπάνω προετοιμασμένοι και όσο γίνεται να κατανικήσουμε το άγχος μας, ωραία, αν το δούμε τα πράγματα ανάλογα. Μόνο αυτό έχω να πω. Ωραία. Συμπληρωματικά, ήταν ακριβή αυτά που είπες. Σωστά. Καταλάβαν και όσοι δεν ήξεραν όπως ο Στάθης, γιατί φοράμε αυτά τα γυαλιά και γιατί βλέπουμε το βάθος της εικόνας. Χρειάζεται δουλειά στο εκφραστικό μέρος, στη σύνταξη, ναι, στο να είναι οι φράσεις ωραίες. Μη σχολιάζετε ποτέ τον εαυτό σας, μη λέτε, μην κάνετε μία δήλωση και μετά λέτε αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ναι, να το πείτε, ναι, αυτό, έτσι. Θέλει μία αυτοσυγκράτηση, μία πειθαρχία, στο τρίλεπτο αυτό μέσα να είμαστε δημιουργικοί. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα δεν έχουμε εκπλήξεις. Η κυρία Ευαγγελία Τσιλιμίγκρα είναι η άσχατη της σειράς. Καλό, Ευαγγελία. Το διεύω μόνοι, τελειώσαμε. Λοιπόν, είμαι η Ευαγγελία. Έχω τελειώσει από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της ΕΣΟΕ και τώρα είμαι ιδιωτική υπάλληλος. Και θα μιλήσουμε για το διεθνές εμπόριο.
είναι ένα θέμα που αφορά γενικά όλους τους ανθρώπους, με οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, το κινητό μου είναι φτιαγμένο στην Ινδία. Το στυλό μου στην Γερμανία. Θα μου το φιλοξενήσετε. Και αυτά που φοράω είναι made in China. Δηλαδή, το διεθνές εμπόριο υπάρχει παντού. Τι είναι όμως το διεθνές εμπόριο? Είναι ένα από τις αρχαιότερες δραστηριότητες προφανώς. Και οι χώρες συναλλάσσονται για κάποιο λόγο. Για ποιο λόγο? Καταρχάς, σε αυτάρκεια είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσει μια χώρα στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, αν παράγει και καταναλώνει μόνο οτιδήποτε της είναι απαραίτητο, μόνο και μόνο για αυτήν, χωρίς συναλλαγή, είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει την παγκόσμια οικονομία. Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο υπάρχει το διεθνές εμπόριο, οι χώρες δηλαδή συναλλάσσονται μεταξύ τους, είναι το γεγονός ότι διαφέρει το κόστος παραγωγής από χώρα σε χώρα για κάποιο συγκεκριμένο αγαθό. Και αυτό οφείλεται κυρίως στις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή τη χώρα, στις πρώτες ύλες που έχει αυτή η χώρα και στους παραγωγικούς συντελεστές που έχει αυτή η χώρα, δηλαδή το κεφάλαιο και την εργασία. Κάποιο αγαθό, κάποιο προϊόν για παράδειγμα, ας πούμε στην Ελλάδα το ελαιόλαδο, παράγεται με πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα αυτοκίνητα που παράγει η Ελλάδα, αν παρήγαγε, γιατί το έδαφος της είναι πολύ πιο έφορο, γιατί έχουμε καλές καιρικές συνθήκες και γιατί τα εργατικά χέρια είναι πάρα πολύ φθηνά στην παραγωγή ελαιολάδου. Άρα το ελαιόλαδο είναι ένα αγαθό που παράγεται πολύ φθηνά στην Ελλάδα. Στην Γερμανία, αντιθέτως, που δεν έχει έδαφος, έφορο ή κατάλληλες καιρικές συνθήκες, είναι πολύ πιο δύσκολο να παράγει, πολύ πιο ακριβό να παράγει ελαιόλαδο σε σχέση με τα αυτοκίνητα, όπου έχει προηγμένη τεχνολογία. Λοιπόν, εδώ ξεκινά το εμπόριο. Συναλλάσσονται οι χώρες δηλαδή μεταξύ τους, εξειδικεύονται στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου αγαθού ή κάποιων συγκεκριμένων αγαθών, στα οποία έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Συγκριτικό πλεονέκτημα δηλαδή μπορούν να τα κατασκευάσουν με φθηνότερο τρόπο. Και εξειδικεύονται στην παραγωγή του συγκεκριμένου αγαθού. Η Ελλάδα στο ελαιόλαδο, η Γερμανία στην περίπτωσή μας στα αυτοκίνητα. Αυτό τώρα που οδηγεί. Οδηγεί στην αύξηση της παγκόσμιας ποσότητας αγαθών. Δηλαδή, η παγκόσμια ποσότητα που τώρα παράγεται είναι πολύ μεγαλύτερη από το ότι θα παρήγαγε, από αυτό που θα παραγόταν αν κάθε χώρα παρήγαγε σε αυτάρκεια. Επίσης, η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη, γιατί καθώς το κόστος σε κάθε χώρα παραγωγής είναι και το χαμηλότερο, η τιμή διεθνής είναι χαμηλότερη. Αυτές είναι οι ωφέλειες του εμπορίου εν ολίγης. Όμως, πολλά προβλήματα προκύπτουν στον πραγματικό κόσμο μέσω του εμπορίου. Οι κατάλληλες πολιτικές από τις κυβερνήσεις και όχι μόνο θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην αύξηση του παγκόσμιου προϊόντος και της παγκόσμιας ανάπτυξης γενικότερα. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε σωστές πολιτικές πάνω στο διεθνές εμπόριο, ώστε να πετύχουμε την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Είναι τρομερά ενδιαφέρον το θέμα του εμπορίου, με την έννοια το ότι συνοδεύει τις ανθρώπινες κοινωνίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μείνατε λιγάκι στο τεχνικό μέρος του σύγχρονου κόσμου. Νομίζω ότι θα ήταν πιο γοητευτικό να ασχοληθείτε με την καταγωγή του εμπορίου, τον αναγκαστικό καταμερισμό εργασιών που προέκυψε και μέσα στις ίδιες κοινωνίες. Γιατί το εμπόριο δεν είναι μόνο διακρατικό, είναι ένα έλκει την καταγωγή τους στην ενδοκινητική ανταλλαγή. Έτσι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είχατε 3 λεπτά να το δείτε πιο πολύ σε βάθος. Ναι. Περισσότερο βάθος αυτό. Ωραία. Εγώ το μόνο που έχω να πω από μια έτσι, καθαρά πιο επιστημονική σκοπιά, όπου εξήγησα πριν όταν λέω επιστήμη, το science, είναι ότι αν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ελλάδα ακριβώς έχει ένα πλεονέκτημα στο να παράγει ελαιόλαδο, γιατί η Φερρυππίν έχει το γεωπολιτικό υπόβαθρο, αυτό δεν σημαίνει το ίδιο γιατί η Γερμανία περσέ παράγει αυτοκίνητα. Θα μπορούσε και η Ελλάδα να παράγει αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν από την επιστημονική πλευρά υπάρχουν ιδιαιτερότητες, δηλαδή προφανώς οι μεσογειακές χώρες παράγουν κρασί ενώ οι σκανδιναβικές δεν μπορούν να παράγουν, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με
με τον άνθρωπο, με την κοινωνία. Είναι οι οικονομικοί συντελεστές, είναι η κουλτούρα κιόλας της κάθε χώρας. Εδώ λοιπόν, επειδή ακριβώς αυτό το φεστιβάλ επενδύει στο κομμάτι της επιστήμης, εγώ θα έλεγα, παρότι δεν είναι τομέας μου, ότι θα έκανα εσκεμμένα ένα διαχωρισμό το τι ισχύει γιατί ισχύει και το τι ισχύει γιατί οι κοινωνίες φτιάχθηκαν έτσι. Οι άνθρωποι στις κοινωνίες φτιάχθηκαν έτσι, ούτως ώστε να ισχύει. Και προσωπικά θα βάζα και ένα ερωτηματικό εκεί πέρα. Ή θα χρησιμοποιήσω έναν υποθετικό χρόνο. Γιατί θα μπορούσαμε αυτή τη συζήτηση να την αναγάγουμε σε συζήτηση πολιτικής και φιλοσοφίας και να μην έχουμε την ικανότητα να συγκλίνουμε σε κάτι, διότι δύο άνθρωποι με πολύ διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις θα ξεκινούσαν αξιωματικά από αντίθετες θέσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο θεωρητικά η επιστήμη έρχεται να κάνει είναι ακριβώς να βρει την κοινή ρίζα. Θεωρώ ότι αυτό το φεστιβάλ έχει στηθεί ακριβώς σε αυτή την κοινή ρίζα, άρα θα προσπαθούσα όσο γίνεται σε θέματα τα οποία ακριβώς είναι αμιγώς υποκειμενικά να την έβρισκα όσο γινόταν. Μόνο αυτό θα έλεγα. Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει να κάνει ακριβώς με την ιδιαιτερότητα της επιστήμης των οικονομικών και μόνο. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αφού το παρατραβήξαμε, μήπως υπάρχει κανείς που άλλαξε γνώμη και θέλει να μιλήσει προτού αποσυρθούμε. Δευτερολογία δεν έχουμε. Λοιπόν, τώρα εγώ και ο Αντώνης θα αποσυρθούμε. Εγώ να πω καταρχάς ότι είναι ίσως από τις λίγες φορές που εγώ θεωρώ ότι είχαμε πάρα πολύ καλές παρουσιάσεις και πολλές και καλές. Άρα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρούμε τους 7 συν 3. Ως εκ τούτου. Αυξάνονται και οι πιθανότητες να κάνουμε λάθη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το γραφείο μου στον πρώτον όροφο, ξέρετε, όποιος θέλει έρχεται και μας βρίσκει κατά το ελληνικό δοκούν. Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει στα χέρια του τα αποτελέσματα. Όπως βλέπετε, ήμασταν ταχύτατοι, ακριβείς και αν δεν μπενέψουμε τα γένια μας. Να πω κάτι γενικό. Αυτό που μας συγκεντρώνει όλους εδώ είναι κάποιο είδους υποσυνείδητη ή συνειδητή πεποίθηση που έχουμε όλοι ότι μια κοινωνία που καταλαβαίνει περισσότερο μετρήσιμα πράγματα, δηλαδή τα αποτελέσματα της επιστήμης, είναι μια κοινωνία καλύτερη από μια κοινωνία άγνοιας. Το ειδικότερο είναι ότι ενώ είχαμε, λέγαμε με το Στάθη πάνω, πολλές ενδιαφέρουσες, τις περισσότερες από κάθε άλλη φορά παρουσιάσεις, η προσωπική μου παρατήρηση είναι ότι όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, και αυτοί που θα ακούσουν τα ονόματά τους και που περνάνε απευθείας στον τελικό και οι τρεις επιλαχόντες που η τύχη τους θα εξαρτηθεί από την τύχη των υπόλοιπων της Θεσσαλονίκης, χρειάζονται όλοι, ανεξαιρέτως, περισσότερη δουλειά. Δεν είναι κάτι η επικοινωνία γενικώς και ειδικά της επιστήμης που μπορεί να βγει μόνο από τα χαρίσματά μας ή μόνο από τις γνώσεις μας. Χρειάζεται και δουλειά. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Γραμματέας. Δεν είμαι γραμματέας. Λοιπόν, μια που κάτσαμε μέχρι αυτή την ώρα, να πω και εγώ δύο πράγματα. Πρώτον είναι αυτό που είπε και ο Αντώνης, η αγάπη για την επιστήμη. Προφανώς κάνουμε κάτι γιατί μας αρέσει και το αγαπάμε. Άρα όλοι όσοι βρεθήκαμε σε αυτή την αίθουσα, ας το αγκαλιάσουμε όπως το αγκαλιάσανε και πολλοί παλαιότεροι, όπως έχουν δημιουργηθεί φιλίες μεταξύ μας εδώ και χρόνια. Και ας βρούμε ακριβώς τον τρόπο να το κάνουμε πρώτα για το κέφι μας, γιατί αν δεν κάνουμε το κέφι μας δεν θα το κάνουμε καλά, αλλά συνάμα πρέπει να βγούμε και προς τα έξω. Ειδικά αυτές τις εποχές που κατ' εξοχήν πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται την κρίση που είχε εδώ και χρόνια, απλά την αντιλαμβάνεται τώρα, και θέλω να πω ότι ακόμα δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να γίνουμε κοινωνία γνώσης. Στο πώς θα βγούμε από αυτή την τρέχουσα κατάσταση, συνέχεια γυρνάμε πίσω και κοιτάμε μπαγιάτικες και μουχλιασμένες έτσι, συνταγές. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε προς τα έξω, πρέπει να γίνουμε κοινωνία γνώσης. Άρα, επειδή εμείς μας αυτή την αίθουσα αγαπάμε αυτό που κάνουμε,
ταυτόχρονα από μέσα μας πηρεάζει και υποχρέωση να βγούμε και να το πούμε προς τα έξω. Όλοι σας το κάνατε με ένα βαθμό επιτυχίας. Θέλει άλλες δεξιότητες το να μπορέσεις να πεις κάτι για το οποίο καλείσαι να μιλήσεις. Δεν είναι μόνο η επιστημονική επάρκεια. Και όποιος κάποιος φίλος είχε πει, ένας καλός προπονητής ποδοσφαιρικής ομάδας δεν χρειάζεται να ήταν καλός ποδοσφαιριστής ο ίδιος. Είναι άλλου είδους αυτό το οποίο ζητάμε και θα το έχετε δει. Το δεύτερο που θα πω είναι ότι όλοι όσοι θα περάσετε στον τελικό θα είναι ακριβώς μια αφορμή για σας να πιάσετε ένα άλλο θέμα. Το ζητάμε αυτό και κυρίως να ξεφύγετε από αυτό με το οποίο ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά πραγματεύεστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν θέλετε εκεί θα κριθείτε και έναντι του εαυτού σας. Πρώτα απ' όλα και μετά έναντι ημών που θα είμαστε στην όποια επιτροπή. Μια άλλη ιδέα που άκουσα τώρα ερχόμενος και την περνάω στο Βρετανικό Συμβούλιο, αν θέλουμε να είμαστε έτσι πολύ ακριβοδίκαιοι ως προς εσάς, είναι να δοθεί το ίδιο θέμα σε όλους και να το αναπτύξει ο καθένας με τον τρόπο του. Αυτό ενδεχομένως στον τελικό, αυτό μην ανησυχείτε, δεν θα γίνει το Μάιο, αλλά ίσως αυτό πραγματικά θα έδινε τον τρόπο ούτως ώστε ακριβώς τουλάχιστον οι 10 φιναλείς να κρυθούν με τέτοια κριτήρια. Έλα, πες τι θες να πεις. Ναι, νομίζω ότι αυτό ίσως είναι λίγο άδικο σε κάποιους οι οποίοι έχουν σπουδάσει το συγκεκριμένο. Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς, έχεις δίκιο. Αυτό λέει ακριβώς, δηλαδή πρέπει να είναι πολύ, αλλά και άλλη εισήγηση. Έλα, Γιώργο. Αν τολμώ να κάνω μια εισήγηση, να πάρουμε ένα θέμα που θα είναι δίκαιο για όλους. Ένας κόκκος πιπέρι. Λοιπόν, για να δούμε αν το Βρετανικό Συμβούλιο θα το θυμάται του χρόνου αυτό, Γιώργο. Εγώ θα τους το θυμίσω. Δεν το λέω γαρικολογώντας, αλλά θέλετε να δώσουμε τις ιδέες τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό βέβαια. Απλά να πω έτσι, για να μην με ακρηγορήσουμε, ότι προφανώς υπάρχουν κάποια guidelines, αυτό πώς λέγεται ελληνικά, Αναστασία, εσύ. Guidelines, ακριβώς. Από το Βρετανικό Συμβούλιο, οπότε δεν ξέρω τι βαθμό ελευθερίας έχουμε, αλλά έχουμε το βαθμό ελευθερίας εδώ μέσα. Και στο κάτω-κάτω έχουμε κάνει θεατρικές παραστάσεις, έχουμε κάνει δρόμενα. Μπορούμε και μεταξύ μας να το κάνουμε εν είδη άσκησης. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι ανοιχτό και το Βρετανικό Συμβούλιο ανοιχτό. Πάντως στο θεματικό FameLab, δηλαδή FameLab, το οποίο εντάξει, όχι ακριβώς να δώσουμε το ίδιο θέμα, αλλά να δώσουμε μια θεματική περιβάλλον, λέμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι και εγώ και ο Αντώνης και το Βρετανικό Συμβούλιο και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είμαστε ανοιχτοί. Εμένα ξέρετε που θα με βρείτε. Φαντάζομαι ότι όλοι είστε ικανοί να βρείτε το email μου. Λοιπόν, για σένα δεν ξέρω και εσένα θα σε βρουν εύκολα. Δεν ξέρω. Ακόμα πιο εύκολα. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε. Αγωνία. Ναι, μα το επίτηδε δεν συγκρατά την αγωνία. Λοιπόν. Θα δώσουμε 10 ονόματα. Θα ξεκινήσω με τους 3 επιλαχόντες. Θα είναι ο 10ος, ο 1ος και ο 8ος. Άρα ο πρώτος που ακούσει το όνομά του είναι ο 3ος επιλαχόν και το καθεξής. Να το συνδέσω λίγο και με το θέμα, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν θυμόμαστε τα ονόματα. Αυτό θα προσπαθεί. Α, λοιπόν, εδώ λοιπόν, όταν εγώ λέω τα ονόματα. Θα σηκώνεστε και ίσως με το που θα σηκώνεστε με μία λέξη θα λέτε το τι είπατε. Εντάξει, γιατί απλά εδώ πέρα έγραψα 10 επώνυμα, ούτε καν τα μικρά ονόματα, τα οποία δυστυχώς δεν τα θυμάμαι εκ μνήμης. Λοιπόν, απλά να πω θα υπάρχει ένα masterclass, αυτά πιστεύω η Αναστασία θα τα επικοινωνήσει. Να τα πούμε στο τέλος αυτά. Τα πούμε στο τέλος. Α, λοιπόν, τα ονόματα. Όσοι ακούν τα ονόματά τους, να ανεβαίνουν. Λοιπόν, άρα, ο τρίτος επιλαχών είναι ο κύριος Σταύρου. Οπότε, πάρε και το μικρόφωνο, το οποίο το περνάς στο... Δεν λέει αυτό. Ναι, καλά, γιατί ναι. Και πες και το μικρό σου ξανά και το θέμα σου. Σταύρου Νικόλαος, μίλησα για τον εντοπισμό καταλήπων πυροβολισμού. Ωραία. Λοιπόν, ο δεύτερος επιλαχών είναι ο κύριος Νικολαίδης. Ο οποίος προφανώς απογοητεύτηκε και έφυγε. Λοιπόν, θα το αναλάβει η Αναστασία. Λοιπόν. Για τα big data. Για τα big data. Ναι. Λοιπόν, και ο πρώτος επιλαχών είναι ο κύριος Μορελάς. Το λέω καλά το όνομα. Ναι, έλα.
Ονοματεπώνυμο και θέμα. Μορέλας Αλέξανδρος. Το θέμα ήταν πάνω στην εξέλιξη, ναι, το πρόκολο και το πλάδωμα. Λοιπόν, τώρα οι υπόλοιποι 7 είναι αλφαβητικά. Δεν τους έχουμε. Λοιπόν, ο κύριος Γιούριτς. Λέγε γιατί μίλησε, ήσουν και στην αρχή εσύ. Ιβάν και Metacognition, ό,τι θυμάστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η κυρία Κριτσιδήμα. Μεταξία Κριτσιδήμα, οπτική ψευδαίσθηση. Ο κύριος Κουστένης. Ανάσης Κουστένης, μίλησα για τα δύο βασίλεια, τους συγγενείς μας, τους Χιμπατζίδες και τους Μπονόμπο. Η κυρία Λατζούνη. Μαρίνα, μίλησα για τα σαλιγκάρια. Όχι, για τα βατάκια. Ούτε αυτά είναι αρκετά πάντως. Λοιπόν, ο κύριος Μακρύς. Μακρύς Δημήτρης για τους κατοπτρικούς νευρώνες, mirror neurons. Ο κύριος Μουστάκας. Καλησπέρα, Νίκος Μουστάκας. Μίλησα για επιλογιστικές τεχνικές εμπνευσμένες από τη φύση. Και ο κύριος Μπροχίτσας. Χαίρετε, Αλέξανδρος Ζουχίτσας. Μίλησα για το ξύλο που χώριξε την αδερφή μου. Ευχαριστώ. Τώρα λεπτό να πω. Καταρχήν, συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια και σε όλους τους υπόλοιπους. Θέλω να πω ότι το FameLab Network δεν είναι μόνο στους 5, 10, 3 νικητές. Είναι σε όλους όσοι είχατε το θάρρος, όπως είπα στην αρχή, να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Και η... Λοιπόν, για εσάς τώρα. Όπως είπαμε, οι 7 περνάνε κατευθείαν στον τελικό, αλλά και οι 10 συμμετέχετε στο masterclass που θα γίνει και τι... Πες μου λίγο πότε θα γίνει. 11 και 12 μάλλον. Σάββατο και Κυριακή, 11 και 12 Μαΐου, στο Βρετανικό Συμβούλιο. Η συνάδελφός μου θα σας στείλει τις πληροφορίες. Αύριο γίνεται, όπως είπα, ο προκριματικός στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα πάρουμε τις βαθμολογίες τις εδώ από την Κριτική Επιτροπή, θα συγκρίνουμε με εκεί και θα σας πούμε στους 3 επιλαχόντες, αν τελικά κάποιος από εσάς και όλοι μπορεί, να περάσουν στο τελικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο τελικός θα γίνει 27 Μαΐου. Και όχι 22 που λέει έξω. Και επίσης μία ημερομηνία που ίσως σας ενδιαφέρει είναι αυτός που θα νικήσει και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο, στο FameLab International που γίνεται στη Βρετανία, στο Cheltenham. Είναι 4 με 8 Ιουνίου. Αυτό.